Όποτε ακούω το συγκεκριμένο κομμάτι που είναι και η αρχή, το σήμα έναρξης εκπομπής, εντάξει το μυαλό μου λίγο πολύ πηγαίνει σε τις δεκαετία του 90, βέβαια πηγαίνει και τώρα όταν επισκεφτόμαστε τη μοναδική μία δίσκο έχει η πόλη μας στη Θέρμη, έτσι του φίλου μας του Κώστα την Blue Sky εννοώ. Ένα κομμάτι πραγματικά χιλιοχορευμένο, έτσι. Μα μου κάνει εντύπωση που ένα-δύο άτομα με ρωτήσει και ποιο είναι. Βέβαια, δεν ήταν ούτε πιτσιρικάδες ούτε μεγάλοι, δηλαδή ήταν τριαντάρδες, γιατί τους ρώτησα την ηλικία. Ήταν τριαντάρδες, πάνω από 30. Μου κάνει έτσι μια εντύπωση που, σαν άκουσμα μπορεί να το ξέρω, δεν ξέρω βέβαια ούτε τον τραγουδιστή, ούτε το συγκρότημα που είναι η Τσιμομπάιο. Συγκρότημα, τέλος πάντων, ένας Ισπανός, νομίζω DJ ήταν κιόλας ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε για άλλη μία μέρα. Τετάρτη σήμερα, μέση της εβδομάδος. Τάσος Στρέγιας και Ζάχος Ντρούλινγκ θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 11 η ώρα, όπως κάνουν καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής μας. Παρέιτσα μέχρι τις 11, όπως είπε και ο Ζάχος, έτσι, οι παλαιότεροι το ξέρετε, Δευτέρα έως και Παρασκευή, οι νεότεροι το μαθαίνετε τώρα, η εκπομπή είναι, ονομάζεται Ράδιο Μαρμίτα, με Τάσο Ντρούλινγκ, Ζάχο, Τάσο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ ή Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, όπως θέλετε. Και εγώ το κάνω λάθος, κάποιες φορές το έχω κάνει και πολλές φορές το έχουμε κάνει λάθος, κάτι γίνεται. Εντάξει, ωραία. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε και σήμερα, έτσι. Όχι πάρα πολλά. Υπάρχουν θεματάκια τα οποία είναι hot. Είναι κατάλληλα υπάρχουν, για εντάξει, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να αντιπαρατηθούμε. 100% σήμερα να διαφωνήσουμε, υπάρχει περίπτωση. Ναι, να μαλώσουμε, να γελάσουμε, να τα πούμε όλα γιατί... να δημιουργήσουμε μια ραδιοφωνική παρέα, ένα δίωρο ακόμα. Γι' αυτό είναι και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, καθημερινά εδώ στο Λίμπερο, όλη η παραγωγή, οι δημοσιογράφοι των εκπομπών, λέμε μπείτε κι εσείς στη φάση μας. Έτσι. Αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν που λέμε. Είναι το μότο του σταθμού. Μπείτε στη φάση. Λοιπόν, γιατί πραγματικά η κάθε εκπομπή ξεχωριστά στο Λίμπερο είναι και μια φάση για τον ακροατή. Οπότε μπείτε και εσείς στη φάση μας σήμερα. Μείνετε εδώ συντροφιά παρέτησα μαζί μας. Μετά τις 9.30 θα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για όλους τους φίλους ή και τις φίλες ενδεχομένως που θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Οι ντροπαλούριδες μπορείτε να επικοινωνείτε μηνυματικά με τον νέο τρόπο SMS που έχουμε στο σταθμό μας, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54222. Με χρέωση, Ζάχο. Με χρέωση μόνο 62 λεπτά. 50 λεπτά το SMS και 12, είπαμε, το ΦΠΑ, 62 λεπτουδάκια, έτσι. Δωρεάν, έτσι, έτσι. Σαν δωρεάν είναι. Να ξεκινήσω εγώ τα διαδικαστικά, Τάσο, να συνεχίσεις εσύ. Πάμε. Έχουμε πάμε, να πάμε. Πω ότι έχουμε και σήμερα αγωνιστική στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή οι 10 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι είναι 2-1 η Λειψία. Και ποιος κέρδισε πέναλτι τώρα από τους δύο? Ήρθαμε για τα χαλιά. Δεν πρόλαβα. Νομίζω η Χέρτα έχει, γιατί παίζει και με 10 η Λειψία. Οπότε ήρθαμε για τα χαλιά. Μην το βάλεις, ρε. Μη, ρε. Ήρθαμε για τα χαλιά. Για να δω. Γκολ. Ποιος το βάλε, ρε. Χέρτα 2-2. Πού να σε βράσω, ρε. Τι κατσίκη είσαι εσύ. Πω. Εγώ, ρε, φίλε. Εσύ είσαι, ρε. Άσο και να βάλει γκολ, είπαμε 2-2. Τέλος πάντων. Γερμανία είναι αυτή, μπορεί να γίνει και 3-2. 2-2 στο 82ο λεπτό. Υπάρχουν και. 82 είναι. Στο 82 είναι. Στο γυρίσουμε, ρε. Στο γυρίσουμε. Με 10 παίζουν, ρε. Πώς να το γυρίσουν. Άνετα είναι, ρε. Άνετα. Τέλος πάντων. Υπάρχουν και 3 μάτς στο ίδιο λεπτό. Β' Εθνικής Γερμανίας. Θα πούμε και εκεί τα αποτελέσματα, γιατί σίγουρα όσοι έχουν παίξει στοίχημα θα ενδιαφέρονται. Λοιπόν, πάω, ξεκινάω εγώ με Μάζδα Αμανατίδης. Η καρδιά της Μάζδα χτυπά ανατολικά στην Παπάφη στη Μάζδα Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Μάζδα Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του, κοινό Γιάννης Αμανατίδης. Και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης είναι ένα και βρίσκεται στην πόλη μας, στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. 9 η ώρα λοιπόν και κάτι ψηλά και τέταρτο. Κατάλληλη στιγμή για να κάνετε τις παραγγελίες σας στο στέκι του Κωστή. Άλλο ένα βράδυ είναι κοντά μας. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα, παιδιά. Μοναδικές εκπληκτικές γεύσεις από σούβλες και σχάρες στο στέκι του Κωστή στη Νεάπολη.
Ανδρέα Παπαδρέου 113. Μπορείτε να απολαμβάνετε καθημερινά και μόλις ακούσετε φυσικά το τηλέφωνο σε λίγο να παραγγείλετε για να καταλάβετε τι σας λέμε. Μοναδικές απολαύσεις, μοναδικές γεύσεις. Κοντοσούβλι κοτόπουλο, κοντοσούβλι χοιρινό, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, κοτόπουλο σούβλας ολόκληρο και ό,τι άλλο φαντάζεται η ψυχούλα σας σε κρεατικά πρώτης ποιότητας, μόνο στο στέκει το Κωστή, στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 113. Σημειώστε παιδιά το τηλέφωνο και πάρτε, το συνιστούμε ανεπιφύλακτα έτσι. Είναι μοναδικές οι γεύσεις. 2310 620 727. Επαναλαμβάνω, 2310 620 727. Ανδρέα Παπαδρέου 113 στη Νεάπολη και φυσικά οι φίλοι και οι φίλες από τις γύρω περιοχές. Δηλαδή Νεάπολη, Πολύχνη, Μετέωρα, μέχρι και Σταυρούπολη, Παναγία Φαρερωμένη. Όλες εκείνες οι περιοχές εξυπηρετεί ο φίλος ο Δημήτρης και το επιτελείο του 2310-627-27. Ωραία. Λοιπόν, τους υπόλοιπους λίγο αργότερα, έτσι. Μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, όταν ανοίξουμε και τις γραμμές. Τι έχουμε, για πες. Λοιπόν, εδώ από τον Άρη έχουμε έτσι κάποια πραγματάκια. Ένα λεπτό λίγο, δώσε μου. Ξεκίνησαν οι προπονήσεις σήμερα στο γήπεδο. Ήταν η πρώτη μέρα που βρέθηκαν, από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, όλη η ομάδα στο γήπεδο. Είδαμε κάποια πραγματάκια έτσι, μέχρι και διπλό, ας πούμε, οικογενειακό. Βγαίνουν κάποια πραγματάκια. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμη να πούμε ότι καθότι το παιχνίδι με τον Όφη είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου, ακόμη λίγο σχετικά νωρίς για να πούμε ότι δεν θα παίξει αυτός, δεν θα κάνει εκείνος. Για τιμωρίες, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι κιόλας. Όταν φτάσει η εβδομάδα θα ενημερωθούμε κατάλληλα. Αυτό που βγαίνει και μου αρέσει είναι. Μ' αρέσει. Δείχνει δύο πραγματάκια. Από ότι μπαίνουμε βέβαια στο All About Ours, έτσι. Πρόταση Άρη λέει για Ματέο Καρσία. Για μένα σημαντικό, γιατί δείχνει δύο πραγματάκια. Πρώτον, ότι στον Άρη πιστεύουν ότι. Και αυτό είναι δεδομένο, το δίκαιο είναι με το μέρος μας και θα δικαιωθούμε όσον αφορά τον μπαν. Και βγαίνει εδώ από το ρεπορτάζ ότι ο Άρης έχει κάνει πρόταση, έχει καταθέσει μάλιστα λέει πρόταση 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του παίκτη. Αυτό δείχνει, το δεύτερο που δείχνει, εκτός του να πω αν είναι ψέματα, δεν νομίζω να είναι ψέματα, αυτό το δεύτερο που δείχνει, εκτός ότι πιστεύουμε ότι θα καταλήξει θετικά η περίπτωση του μπαν, δείχνει ότι ο Άρης, εντάξει είπαμε, μπορεί να μην έχει Ιβάν Σαββίδη, Μαρινάκη ή πώς λέγεται ο άλλος, Μελισανίδη, αλλά το ταβάνι του το ακουμπάει με κάτι τέτοια πραγματάκια και μερικές φορές νομίζω το ξεπερνάει κιόλας. Διότι ο Άρης τώρα, θα μου πεις, δεν θα τα δώσει και μπράφρε φίλε το 1,2, έτσι σίγουρα με κάποιο διακανονισμό, με κάποια τέτοια, δεν ξέρω αν θα είναι για μέσα. Για τον Ματέο Γκαρσία. Ναι, ο Ματέο Γκαρσία είναι παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Υπήρχε βέβαια, ξέρω. Και το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης ομάδας για το Rose. Δεν ξέρω αν θα μπαίνει και αυτό στο ισοζύγιο πληρωμών. Καλή ταιριάζει η έκφραση. Πάντως 1,2 εκατομμύρια ο Άρης για να δώσει για παίκτη, μου φαίνεται έτσι, και ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε του χρόνου, τα έσοδα θα είναι σίγουρα σε όλες τις ομάδες και βέβαια και στον Άρη μειωμένα, δεν θα υπάρχουν κόσμος, σίγουρα λιγότερες διαφημίσεις, σίγουρα τώρα το τηλεοπτικό δεν ξέρω, να μην λέμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Πάντως σίγουρα έστω και ένα ευρώ λιγότερο θα πάρει από πέρσι. Αυτό είναι δεδομένο. Πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχει άλλη πρόταση ο Ματέο Γκαρσία, δηλαδή αν υπάρχει πρόταση. Γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εγώ πραγματικά στην Ελλάδα έδειξε πολύ καλός. Πολύ καλός. Στην τέτοια δεν έκανε τίποτα βέβαια, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε κάτι στη Ιουγκοσλαβία. Ξεκίνησε εντυπωσιακά. Είχε βάλει και ένα γκολ στα προκριματικά. Εκεί δεν θυμάμαι ποιο αντίπαλο. Στα προκριματικά τον έβαλε με τον πύρο Ερυθρός Αστέρας. Τον έβαλε κατευθείαν μετά από δύο μέρες παιχνίδι και σκόραρε στο μάτς που έδινε την πρόκληση ομίλου του Champions League. Είχε βάλει ένα γκολ εκεί. Μετά βέβαια η παρουσία του από ό,τι διαβάζουμε. Ήταν μηδαμινή και έχασε και την θέση του στην εντεκάδα, δεν τον εμπιστευόταν ο προπονητής. Βέβαια, αυτό που έχει δείξει στην Ελλάδα είναι αυτό που λες εσύ, έτσι. Ότι πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, νεαρό. Τώρα βέβαια το πόσο καλός είναι, δεν ξέρω, ίσως δεν τέριαξε εκεί. Κοίταξε, δεν έκανε, αλλά και το πρωτάθλημά μας είναι και όχι τόσο μεγάλο δυνατότητα. Για τους στόχους που έχει ο Άρης στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή ναι. Ο στόχος του Άρη νομίζω ότι είναι η κατάκτηση ενός κυπέλου, ναι, και η έξοδό του στην Ευρώπη. Ναι, να χτυπήσει πρωτάθλημα δεν μπορεί ο Άρης, αυτό είναι δεδομένο.
Έτσι όπως είναι δομημένο. Αν βρει κάποιος πιο δυνατά λέμε με τα τωρινά οικονομικά δεδομένα. Και, δεν λέμε αν. Και κάνει, και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει με τα γραφικά, να ενισχύσει την ομάδα του όπως έκανε ο Ιβάν Σαββίδης εδώ και μια επταετία και κατάφερε ο άνθρωπος να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο μαζί. Πέσε κάτω. Γιατί όχι να μην το κάνει και ο Άρης. Ας βρει έναν άνθρωπο, ένα δυνατό οικονομικό παράγοντα, ο οποίος θα επενδύει σε ένα πρωτάθλημα της πλάκας, πραγματικά, έτσι όπως εξελίσσεται και έτσι όπως το κατάντησαν κάποιοι άνθρωποι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν και να πρωταγωνιστήσει και ο Άρης. Αυτό είπαμε, τα τωρινά οικονομικά δεδομένα δεν μπορεί να διεκδικεί. Έτσι όπως είναι δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο για το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να διεκδικεί ο Άρης πρωτάθλημα. Το ποδοσφαιριστή τον είδαμε, τον ξέρουμε. Εγώ για μένα είναι εκπληκτικός παίκτης. Εγώ απόρρισα που τον άφησαν να φύγει από τον Άρη. Και θυμάμαι τότε τις εκπομπές είχαμε πει ότι είναι μεγάλο πλήγμα. Βέβαια, εντάξει, λογικό και εγώ έτσι θα έκανα. Προσπαθήσατε να το υποτονίσετε λίγο το θέμα ότι ναι και δεν ήταν και τόσο καλός και αυτά ήξερα όχι, εγώ. Όχι, okay, δεν ήταν ο παίκτης δεν ήταν του Άρη. Ο παίκτης ήταν δανεικός, δεν μπορούσε ο Άρης να το πει. Λαπάλμαστα. Και τότε ποιος ήταν προπονητής, ένας ξένος που βγήκε και έκανε δηλώσεις και είπε να τον πάρω και όλα εκεί πέρα. Και... Πώς το λέγανε τον προπονητή. Δεν θυμάμαι, ήταν αυτός. Και μετά ήρθε ο Παντελήρης, ποιος είχε έρθει. Δεν θυμάμαι. Τώρα μην σε αυτά δεν είμαι καλός. Απλά αυτό που ξέρω είναι ότι. Ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε ένα ποσό μεταξύ 2,5 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια ευρώ, κάπου και ανάμεσα ήταν το ποσό. Για να το κλείνουμε το κεφάλαιο, εγώ θέλω να μάθεις αν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά από κάποια ομάδα για τον Ματέο Γκαρσία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει συμβόλαιο αυτός όσο τον είχαμε δει στην Ελλάδα. Δεν τον παρακολούθησα μετά. Πρέπει να έχει τουλάχιστον γύρω στα 1,800-2 εκατομμύρια ευρώ αξία. Έτσι, δεν το ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή πώς αξίζει. Εγώ προσωπικά μιλάω για μένα, έτσι. Ναι. Όσο τον έβλεπα εδώ. Αν έχει λοιπόν μεγαλύτερη προσφορά γύρω στο 1,5-1,800 κτλ. Εντάξει, και ο Άρης έκανε την προσφορά του. Νομίζω όχι. Ότι θα είναι πολύ καλή κίνηση αν έρθει ο παίκτης. Άκου πώς έχουν και, μπορέσει ο Άρης να αποκτήσει. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε, Ρεζάχου, πρωτίστως τι θα γίνει με τη FIFA. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Άλλο λέω. Αν θα σας επιτρέψει, αν θα ισχύει η τιμωρία των απαγόρευση δύο μεταγραφικών περιόδων. Το θέμα είναι άλλο. Δεν είναι... Ο παίκτης έχει συμβόλαιο και δεν μπορεί να υπέγραψε συμβόλαιο ένα χρόνο. Δεν είναι ελεύθερο, ούτε δύο. Λογικά έχει πάνω από δύο χρόνια συμβόλαιο. Ούτε είπε η ομάδα του τον πουλάει. Είναι παροπλισμένος. Είναι παροπλισμένος. Άμα είναι παροπλισμένος, υπάρχει λύση. Πληρώνει εσύ το μισό συμβόλαιο του. Και έχει και όψιο Προφανώς ο Άρης δεν θέλει να μπλέξει τέτοιο πάλι σε δανεισμό και αυτό. Αυτό λέει η λογική. Και προσπαθεί, κάνει μια προσπάθεια να τον πάρει τον παίκτη. Και επαναλαμβάνω, επειδή ακούγονταν και το όνομα της συγκεκριμένης ομάδας, ότι διαφερόταν και διαφερόταν πάρα πολύ για το Ρόους, δεν ξέρω αν παίξει και αυτό έτσι κάποιο ρόλο. Μπορεί να κάνουν μια συμφωνία και για λιγότερα λεφτά και να δοθεί και ο Ρόους. Πάτε, ρε παιδί μου, πάλι με ομάδα που έχει πολύ καλή σχέση με τον Ολυμπιακό. Θα πάρει τηλέφωνο, πώς το λένε, ο Μαρινάκης, να του πει: δώστε τον εκεί, τζάμπα, να τον πάρουμε. Έτσι κι αλλιώς μας πούνε. Όχι, αδερφοποιημένη είναι η σύλλογη του Ολυμπιακού και τη ομάδα. Α τον έπαιρνε η Παρτιζάν, τι να κάνουμε, ρε φίλα. Α τον έπαιρναν οι Κρόμπαροι, πώς τους λένε. Κάτσε, δεν απαντά σωστά. Ποιο πήγε από τον Πάο και στον Ιδρό Αστέρα. Έτσι πρέπει να ο Κάνια. Ο Κάνιας, το ξέρεις. Ο Κάνιας, εντάξει, ο Κάνιας. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω που πήγαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρος πως αν ακούει ο Άκης είχε το χέρι στο τηλέφωνο για να πάρει. Δεν είναι αυτό, όπως το λένε, ένδειξη. Σιγά. Να πούμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό. Δεν τελείωσα. Πες εσύ, να τα κάνουμε έτσι λίγο ανάμεικτα. Και είχα πω και για το Φετφατζίδι, έτσι. Θα πούμε. Μία. Και μετά λοιπόν, και ένα ακόμη έτσι, που έχει σχέση και με την ομάδα σου. Και πάμε. Βέβαια, ό,τι γουστάει. Πάμε. Λοιπόν, τέλος η σεζόν για τον Αγκούστο. Το είπαμε χθες ότι θα λείπουν τρεις στο μάτσο του Ολυμπιακού. Ίγκασον λόγω καρτών, Γιαννούλης λόγω καρτών και ο Αγκούστο, ο οποίος τραυματίστηκε στην ειδική προπόνηση. Τέλος είναι η σεζόν, είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Όπως υπήρξε ενημέρωση από την ΠΑΟΚ, η εξετάσεις έδειξαν ότι ο Βραζιλιάνος έχει υπέστη ρήξη οπίσθιου χιαστού ζάχου. Αυτό σημαίνει ότι τελειώνει φέτος η σεζόν 100% και ο τρόπος αποκατάστασης τραυματισμού θα αποφασιστεί τις επόμενες μέρες όταν θα έχει υποχωρήσει το έμαρθρο, όπως λέει,
το ρεπορτάζ στο σημείο του χτυπήματος και θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα που θα έχει το γόνατό του. Οπότε τέλος η σεζόν για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πρέπει να βρει κάποιες λύσεις, αν χρειαστεί σε εκείνη τη θέση, ο κύριος Φερέιρα. Αυτό δηλαδή πώς μήνες λοιπόν είναι έξω? Αυτό... Ναι, η σεζόν τελείωσε, αλλά... Έξω, ανάλογα και την αντίδραση του οργανισμού, αυτό λένε τώρα. Ωραία. Δηλαδή αυτό για να το εκτιμήσουν 100% πρέπει να υποχωρήσει αυτό το σαν τραύμα που είναι, παιδί μου, για να υπάρχουν καθαρές διαγνωστικές εξετάσεις και μετά κάνουν μια επανακτίμηση φυσικά και από την αντίδραση του οργανισμού του παίκτη. Θα δούμε. Αλλά για φέτος ξεχάσετε, δηλαδή από το φθινόπωρο και αν. Δεν ξέρουμε, είναι και παραπάνω μήνες. Θα δούμε. Ωραία. Καλά, δεν είναι και αχίλιος έτσι, αλλά είναι σοβαρός τραυματισμός. Νομίζω είναι ο δεύτερος σοβαρός τραυματισμός μετά τον αχίλιο. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο θεματάκι που θα πω. Τρία θεματάκια έχω. Ναι. Η πρόταση που φαίνεται από μια ομάδα, δεν μας λένε βέβαια ποια ομάδα είναι. Θα μου πεις και να μας τη λέγανε, θα την ξέραμε. Μία από το Ντουμπάι, λέει. Bye-bye στο Ντουμπάι. Μία ομάδα από το Ντουμπάι δίνει, λέει, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον Φετφατζίδη. Μία πρόταση που από ό,τι φαίνεται εδώ, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Άρης την αρνήθηκε. Ωραία. Αρνήθηκε γιατί λέει ότι κάτω από 2 εκατομμύρια δεν συζητάει. Βέβαια τον χειμώνα υπήρχε ακριβώς 2 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν ήταν από την ίδια ομάδα ή κάποια άλλη, από τα Αραβικά Εμμυράτα ήταν νομίζω, που ο Άρης πάλι την είπε όχι. Δηλαδή είπε το χειμώνα είπε όχι στα 2, τώρα 1,5 είπε όχι και θέλω 2 μίνιμουμ, ας πούμε, μίνιμουμ. Αν μου δώσει 2, ας πούμε, φεύγει. Αυτό όμως, δύο πράγματα πάλι. Το ένα είναι ότι υπάρχει αγωνιστική δράση, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να φύγει. Ακόμη και που λέει ο λόγος στην υπερβολή να πω και 5 να σου δώσουν τώρα, δεν μπορεί να φύγει ο παίκτης. Από τη στιγμή που υπάρχουν play-off και ιδιαίτερα ο στόχος που είναι το κύπελο, έτσι. Αν μετά το τέλος του κυπέλου, ιδιαίτερα αν ο Άρης το κατακτήσει κιόλας, νομίζω, χωρίς να είμαι πρόεδρος, ούτε να βάζω εγώ το χέρι στην τσέπη, γιατί διαφορετικά τα βλέπουμε εμείς, διαφορετικά τα βλέπει ο πρόεδρος. Εγώ, αν υπήρχε τέτοια πρόταση και αν το είχε κατακτήσει το κύπελο Άρης, έτσι, θα τον έδινα εγώ το Φετφατζίδη. Έτσι λέω εγώ. Και με 1,5 φυσικά ακόμη καλύτερο, αν υπήρχε ακόμη μια καλύτερη πρόταση. Αυτό για το Φετφατζίδη. Βέβαια, εδώ δεν, και το σημαντικό, το δεύτερο που ξέχασα να το πω είναι, δεν ξέρουμε τι λέει ο παίκτης. Δηλαδή, τον Άρη μπορεί να του δώσουν και 10 εκατομμύρια και να πει να το συνοδεύσω, να τον πάω και μεταξύ στο αεροδρόμιο. Ο παίκτης θέλει. Αν δεν θέλει ο παίκτης και 100 να δίνει η ομάδα, δεν γίνεται ανάλογα, το. Έτσι. Πιστεύω ανάλογα σε ποιο, από ποιο πρωτάθλημα θα έρθει η πρόταση. Είχε αυτό σχέδιο. Δηλαδή παίξει. Τώρα, αν τον πούνε ρε παιδί μου να πάει σε κάποιο πρωτάθλημα, ας πούμε, Αζερμπαϊτζάν. Όχι, ρε, τέτοιο σου λέω, Ντουμπάι. Ναι. Το Ντουμπάι λέει. Ξέρω. Λέω, ναι, λέω, Ντουμπάι μια χαρά είναι. Bye bye στο Ντουμπάι. Παράδεισος είναι. Για το Φετφατζί δεν είναι και στην ηλικία που εντάξει θέλει τα γούστα του. Μια χαρά να περάσει. Τα έκανε και αυτά. Άμα πάρει και κανένα δυο γαρτάκια. Τα έκανε αυτά. Στην Κίνα έπαιζε νομίζω πιο παλιά, όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό στην αρχή, στην Κίνα. Τώρα η Κίνα δεν συγκρίνεται με το Ντουμπάι. Λεφτά έπαιρνε και εκεί πολύ χρήμα η Κίνα. Αυτά. Στην Κίνα μπουζούκια έχει. Όχι, δεν νομίζω, δεν έχει. Δεν νομίζω να είναι. Έχει μπουζούκια. Έχει μπουζουξίδικο ελληνικό στο Ντουμπάι. Δεν νομίζω να είναι το μπουζουκίον ο Φετφατζίδης. Θα σε πάω, σε σπάσω καμιά χιλιάδα πιάτα εκεί μέσα να πω να πάρουμε και 1,000 κάνει τα λουλούδια να γουστάρουμε να, να καταλάβει πώ ζει ο κόσμο. Να ωραία. Με κάθεσαι εκεί πέρα. Πα στη δισκοτέκ εκεί να πούμε με το σκάσου σου να πούμε σκάσου σου και με τα παπάκια δεν υπάρχει. Και με το θεμάσαι. Έλα, σε πάω στα μπουζούκια λίγο να σε δει ο Θεό. Δεν είμαι το μπουζουκί. Να πιεις κανένα σκληρό ποτό, κανένα ουσκάκι, έτσι κανένα ωραίο. Γιατί ρε, στην δισκοτέκ τι πίνω, λεμονάδα. Ορίστε, θα ρίξουμε και τα ταλαβέρια. Την είπε, στην Κοτσάνα έπεσαν εκεί το φαγητό, η πιατέλα έπεσε. Λοιπόν. Είχα ένα πιατάκι εδώ πέρα, χτύπησα δύο καμπουκεράκια. Τραυματίστηκε, εξάρθρωση ομοπλάτη στο πιάτο. Λοιπόν, πάει αυτό. Πάμε και στο τελευταίο που υπάρχει. Τι έχει? Υπάρχει ναι. Αυτός ο ποδοσφαιριστής της Ξάνθης, ο πολύ γνωστός, ο Στάρτζεον. Στάρτζεον. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Θυμάμαι και το όνομά του, έτσι μου έκανε εντύπωση. Παρακαλώ οι φίλοι να μην παίρνουν παιδιά. 5 λεπτάκια, κάνουμε το διάλειμμα. Σε 10 λεπτάκια θα μπορείτε να μιλήσετε, έτσι. Δώστε μας λίγα λεπτάκια, έτσι να κάνουμε τώρα λίγο να τσακωθούμε με τον Τάσο εδώ πέρα. Λοιπόν. Φάμπιο, έτσι, Φάμπιο το μικρό του. Φάμπιο Στάρτζεον. Στάρτζεον, Φάμπιο, ξέρεις και το όνομα, εγώ δεν το ήξερα. Στάρτζεον, τώρα τι είναι αυτός, τι εθνικότητα είναι, Πορτογάλος. Ποιος, ναι. Ναι, Πορτογάλος. Και λέει, ναι. Μίλησε λέει στην Οτζόκο. Ο Τζόκο λογικά είναι εφημερίδα, μην παίρνετε παιδιά τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσω. Λοιπόν, ο Τζόκο είναι εφημερίδα. Πορτογαλική είναι η Οτζόκο. Πορτογαλική.
Και από το Sport FM μου το έχουν στείλει από το πριν καμιά 10 άνθρωποι, 15. Και έδωσε μια συνέντευξη ο φίλτατος ο Στάρτζεον. Τι είπε. Καλό παλικάρι, καλό τον βλέπω εδώ, ωραία φάτσα, ποδοσφαιρόφατσα. Για την υπόθεση της πολυδιοκτησίας που κόστησε αφαίρεση βαθμό σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη, τι είπε, να μην τα διαβάσω όλο. Είχαμε το καλύτερο ξεκίνημα όλων των εποχών στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά χάσαμε τη συνοχή μας και 12 πόντους επειδή ο πρόεδρος μας είναι ο ίδιος με αυτού του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην ίδια κατηγορία και κόστησε και σε εκείνους 7 πόντους. Και σε εμάς 12. Αυτό είπε. Το γράφει η Πορτογαλική. Η Οτζόκο. Τώρα δεν ξέρω με ποια, έτσι, να την, με ποια εφημερίδα να την κάνω αντίστοιχα. Δεν ξέρω αν η μεγαλύτερη εφημερίδα είναι εδώ. Ή ξέρω εγώ, είναι η Εσπρέσο. Είναι αθλητική εφημερίδα, νομίζω, η Οτζόκο. Γιατί πολλές φορές την έχουμε ακούσει. Όχι, την έχουμε ακούσει. Μπράβο, ναι. Πάρα πολλές φορές. Λογικά είναι, δεν είναι ούτε πολιτική, λογικά είναι αθλητική εφημερίδα η Οτζόκο. Και να ξαναδιαβάσω τι είπε. Ότι είχαμε το καλύτερο ξεκίνημα, αυτό είναι αλήθεια, γιατί αν θυμάμαι είχε κάνει 3-4 νίκες στην αρχή η Ξάνθη. Και σε είχα πει εγώ ότι η Ξάνθη είναι φούσκα. Ναι, αυτό το έχεις πει, αλήθεια είναι, το έχεις πει. Έτσι είναι. Εγώ έβλεπα στην αρχή τον Όφη και την Ξάνθη που είχαν και σμπρόξιμο και μες στην ΑΕΚ και μες στον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα η Ξάνθη. Και είπα, και έβλεπα και τις διευθυνσίες του Άρη και είπα, ας πούμε, ότι ο Άρης λογικότατα λογικά μπορεί να μην πει. Και ξάφει εξάδα και σου λέω, ο Άρης θα μπει άνετα. Ναι, να σου πω κάτι. Στους βαθμούς, σε ένα-δύο βαθμούς παίχτηκε, να πούμε, και η πεντάδα, άμα δούμε και την βαθμολογία. Εντάξει, να σου πω και εγώ και το άλλο. Λοιπόν. Ξέρεις πόσες φορές ο Άρης με τις χαζομάρες που έκανε τα στραβοπατήματα έδινε δικαίωμα και βγαίναν όλα τα ματσχή. Και με τις διαιτησίες, βέβαια, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Ναι, και εντάξει, εγώ δεν θα διαφωνήσω. Αλλά όλοι οι αντίπαλοι του Άρη. Άμα δεις τα μάτσα όταν μπορούσαν να τον περάσουν ή να το φτάσουν, Ατρόμητος, Ξάνθη, Όφη κτλ. Έφυγαν τα μάτσα. Ναι. Όφη μας κέρδισε. Χι έφερε στο χαλό, η μόνη ομάδα που μας κέρδισε. Όχι, μεταξύ τους έπαιζε Όφη Ατρόμητος. Ερχόταν βολικά. Ερχόταν βολικά με τα. Ναι, εντάξει. Χι, όλα, μα γι' αυτό και με τόσους λίγους βαθμούς κρίθηκε και η πεντάδα. Λοιπόν, αυτό σου λέω, είχα σκάσει, σου λέω. Μπάμε, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Λοιπόν, θα μου απαντήσει τώρα σε αυτό που βγαίνει ένας ποδοσφαιριστής της Ξάνθης, ο οποίος λέει ότι. Δεν το λέω εγώ έτσι, αυτός το λέει. Ότι έχουμε ίδιο πρόεδρο, λέει, με αυτό του ΠΑΟΚ. Τι συμβαίνει εδώ, θα το πάρει τώρα αυτό. Πώς λένε του Ολυμπιακού εκείνη η δικηγορίνα, που είναι έτσι ψιλοτρώγεται κιόλα, πώς λένε. Σουτζουκάκι, κάπως λένε. Κάπως λένε Σουτζουκάκι. Σουτζούκου. Θυμάμαι από το Σουτζουκάκι, γι' αυτό τη θυμάμαι. Σουλούκου. Θα το πάρει αυτό τώρα η Σουλούκου. Θα πάει στον Σουλούκο του ΚΑΣ. Τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό, κάτι ακούστηκε. Μήνυμα. Τι, έχω και εγώ φίλους, δεν θυμώ να σε ένα. Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό, έχω και εγώ του ρεπόρτερ. Εγώ, ο Τζόκο, είπε αυτά τα πράγματα ο κύριος, πώς τον είπες, Σάντζεον Σουτζουμών. Αυτός. Καλός άνθρωπος και προφανώς. Σάντζεον, Φάμπιο Σάντζεον. Εμείς τον πιστεύουμε, να σου πω την αλήθεια, τον Σάντζεον, γιατί φαίνεται ότι είναι έντιμος ποδοσφαιριστής και φαίνεται ότι λέει την αλήθεια. Να σου πω, είναι τίμιο παλικάρι. Εντάξει, σωστά, καλά κάνετε και το πιστεύετε, αλλά λίγο να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο για τι γίνεται. Καλά κάνεις και το κάνεις το θέμα. Έχει στείλει μια επιστολή ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής προς η διοίκηση της ΠΑΕ Ξάνθης. Ξεκαθαρίζει και δηλώνει ότι ουδέποτε έχω κάνει αυτή τη δήλωση και συμπληρώνει με μεγάλη μου έκπληξη προς την ΠΑΕ Ξάνθη, έτσι. Είδα κείμενα στην Οτζόκο που αναγράφουν ότι είπα σε συνέντευξη ότι έχουμε τον ίδιο πρόεδρο με τον ΠΑΟ κτλ. Όλα αυτά, λέει ο ποδοσφαιριστής, είναι ψευδή, είναι μετικά και προσβάλλουν την προσωπικότητά μου. Αυτό που είπα και δήλωσα στη συγκεκριμένη εφημερίδα και παραποίησαν, λέει, τις δηλώσεις μου, είναι ότι μας τιμώρησαν με μείον 12 βαθμούς στην Ξάνθη, γιατί κατηγορηθήκαμε από μια ομάδα άλλη, ότι έχουμε συνειδιοκτησία με μια άλλη ομάδα. Είναι γι' αυτό το λόγο που η ομάδα μου και η άλλη ομάδα, δηλαδή Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ, είναι στα δικαστήρια. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτές είναι οι δηλώσεις μου και μόνο αυτές. Για την αναπαραγωγή των ψευδών αυτών ειδήσεων που προσβάλλουν την προσωπικότητά μου, θα εξασκήσω κάθε ένδικο μέσο. Υπάρχει σε ανάρτηση, τέλος πάντων, η επιστολή που έχει στείλει προς την ΠΑΕ Ξάνθη και με την υπογραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Αυτό, Τάσο, όταν δίνουν συνέντευξη, τουλάχιστον στην Ελλάδα γίνεται, νομίζω ότι γίνεται και σε όλα τα κράτη. Όταν δίνει ιδιαίτερα, λογικά αυτός τώρα την έδωσε αυτή την συνέντευξη από το τηλέφωνο, έτσι. Νομίζω κρατάτε αρχείο, ηχητικό αρχείο, έτσι. Αν πραγματικά αυτός ο δημοσιογράφος που του πήρε συνέντευξη δεν κράτησε κάποιο αρχείο, θα έχει δικαίωμα ο ποδοσφαιριστής
να του κάνει το οτιδήποτε. Δεν πιστεύω να είναι τόσο χαζός ο δημοσιογράφος. Βέβαια, γι' αυτό στο τέλος, ναι. Γι' αυτό στο τέλος λέει ότι επειδή προσβάλλουν την προσωπικότητά μου για αναπαραγωγή των ψευδών αυτών ειδήσεων, θα εξασκήσω. Δεν λέει μπορώ, λέει θα. Ωραία. Εξασκήσω κάθε ένδικο μέσο. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα το κυνηγήσει. Βέβαια, βέβαια το ίδιο είπε και στην Κροατία και ο Μίρσιτς, έτσι. Διπλό τέτοιο. Και ο Μίρσιτς είπε κάτι ανάλογο. Τώρα να μην το. Πού είναι αυτό, να κάτσε λίγο. Ακριβώς το ίδιο είπε και ο Μίρσιτς μέσω της Κροατίας. Λογικά θα διαψεύσει και αυτό σε λίγο. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ. Όχι σε λίγο. Έχει διαψεύσει. Έχει διαψεύσει και έχει ο Μίρσιτς. Και ο Μίσιτς και είπε θα τους κυνηγήσει και ο Μίσιτς και μάλιστα ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει και στον ΠΑΟΚ. Ο Μίσιτς? Ναι. Καλά, δεν είχε υπογράψει ο Μίσιτς πριν 2-3 μήνες. Όχι. Όχι. Δεν είχε υπογράψει δεν είχε τελικά. Υπογράψει ο Μίσιτς. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην χρειαστεί τίποτα να τον ψάχνει Νικολούλη και τον Μίσιτς και τον. Α, ή άμα έρθει αυτός, όπως τον είπαμε, ο Σάρτζερν, καλό παιχτάκι. Αν έρθει του χρόνου στον Άρη, λέμε με ένα σενάριο. Ένα σενάριο. Ξέρω τι θα ακούσει. Μπορεί. Τι θα ακουστεί. Μπορεί. Το Σάρτζεον τον έβαλε ο Άρης να τα πει αυτά. Τον Σάρτζεον. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι σαν το Σιώπη. Που είναι ο άνθρωπος έκανα πέραλτη και μετά. Να θεωρήσω αυτοβούλος αυτό. Δεν τον πήρε κάποιος από τον ΠΑΟΚ να τα πάρει πίσω, ας πούμε. Να θεωρήσω ότι. Όχι, ρε φίλε, αυτό το είδαμε live. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Αυτό το είδαμε ζωντανά. Δεν τον έβγαλα εγώ εκείνο το βράδυ. Έπρεπε να το βγάλω το Σιωπάκο. Το Σιωπάκο έπρεπε να. Ναι. Δεν είπε ο Παλίκαρος, είπε έκανα και το πέναλτι. Τίποτα δεν και είπε. Πέστε το φάτε όλοι γιατί τίποτα είπε ότι έκανε. Αφού το έκανε, τι να Σάρτζεον, το Σάρτζεον τι είπε και ο Μίρσιτς. Το Σάρτζεον λέω το κλείσαμε το θέμα. Το κλείσαμε. Ο άνθρωπος βγήκε και με επιστολή προς την ΠΑΕ Ξάνθη. Mm-hmm. Ξεκαθάρισε το θέμα και μάλιστα είπε ότι θα τους κυνηγήσει και περιμένουμε και να, δούμε, να περιμένουμε να δούμε τη μήνυση του Σάρτζεον. Επίσης για το Μίσιτς δήλωσε ότι ουδέποτε υιοθέτησε την όποια κατηγορία και απόδοση αυτού του κειμένου με διαφορετικό τρόπο από αυτά που είπε. Επικοινώνησε ο Μίσιτς με τον Κροάτη δημοσιογράφο που τα έγραψε όλα αυτά και του ζήτησε επιτακτικά να αλλάξει αυτό που έγραψε γιατί δεν ισχύει. Και σε λίγο η κροατική συνέντευξη του Μίσιτς θα έχει διορθωθεί με προσωπικές ενέργειες του παίκτη που είναι εξοργισμένος, έχει θυμώσει όταν κατάλαβε τα όσα είπε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος και του ζήτησε φυσικά να ανασκευάσει γιατί ουδέποτε ισχύουν όλα όσα είπε, όσα ισχυρίζεται ο δημοσιογράφος. Σας τυπάνε Τάσο μου και οι τέτοιοι και οι δημοσιογράφοι της Κροατίας μου φαίνεται και της, πώς σε λένε, και της Πορτογαλίας. Εγώ δεν λέω αυτό, εγώ δεν λέω αυτό, εγώ λέω όμως ότι πολύ εύκολα μπορεί να παραποιηθεί ή να υπάρχει άγνοια γνώσεων ή να υπάρχει ημιμάθεια από κάποιους δημοσιογράφους, γιατί όταν ακούμε δημοσιογράφο παιδιά, μην νομίζετε ότι όλοι ρε παιδί μου είναι μεγάλο δημοσιογράφοι. Υπάρχουν και οι ασκούμενοι δημοσιογράφοι και ιδίως τώρα με την οικονομική κρίση που περνάει και η Ευρώπη. Όποιο παιδάκι βγαίνει από την αθλητική δημοσιογραφία, και αυτό πιστεύω συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τον παίρνει ο μεγαλοκαρχαρίας, το δίνει εκεί να πούμε 5 ευρώ και το λέει ξέρω εγώ ναι. Ναι, κατάλαβες. Ωραία. Τώρα, εγώ κρατάω από τη μεριά μου αυτά που είπαν οι ποδοσφαιριστές ότι αρνήθηκαν τα πάντα και όχι μόνο τα αρνήθηκαν. Ο ένας έβαλε να ανασκευάσει άμεσα τη λαθασμένη δήλωση του δημοσιογράφου που το κατάλαβε προφανώς λάθος και έγραψε ό,τι ήθελε και ο άλλος μάλιστα θα αξιοποιήσει κάθε ένδικο μέσο και θα κυνηγήσει την Ρόγκο, όπως τη λένε αυτή. Θα περιμένουμε να δούμε τις μηνύσεις και τον δύο. Έχουμε ένα φίλο επίμονο, θα τον πάρω και μην τηλεφωνείτε. Γιατί έχουμε τον φίλο, θα πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά και αμέσως μετά το διάλειμμα το 2310-287-338 θα είναι δικό σας. Ας τον ακούσουμε. Καλησπέρα. 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 Πασχάλη. Έλα ρε Πασχάλη. Πασχάλη, να είμαστε όσο μπορούμε έτσι περιεκτικοί στο λόγο μας. Ναι, πολύ γρήγοροι. Ο περιεκτικός, το γρήγορο, εντάξει, πάμε. Ναι, πολύ γρήγοροι. Λοιπόν, καταρχήν αυτά που ζητάτε, οι παροιμίες είναι σοφές και μία παροιμία λέει κοντός ψαλμός αλληλούια. Οπότε σε πολύ λίγο θα δούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Για ποιο πράγμα λες, δεν καταλάβαμε τώρα, λίγο συγγνώμη, μας μπέρδεψες. Για τις μηνύσεις που θα κάνουν υπό τους φεστές, βέβαια. Αφού είπε ότι θα κάνει, αν όντως δεν το είπε, έχει δικαίωμα να τους πάρει. Φυσικά, και εγώ θα έκανα. Εγώ αν λέει κάποιος για μένα κάτι μηνύσιμο, θα του έπαιρνα τα σόβρακα. Έτσι, συμφωνούμε. Μπράβο. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε βέβαια και τις αποφάσεις για τον
δημοσιογράφου που του βάλανε το πιστόλι στην πλάτη με το συγχαρητήρα. Και αμέσως μετά μίλησε κατά την αυτή που του τέλος πάντων του δημοσιογράφου τη δήλωσή του, μίλησε με τον κύριο Μαρινάκη με το όπλο λέει στην πλάτη με είχαν. Να δούμε και με αυτά τι θα γίνει. Σωστό, ναι, σωστό. Κοντός όμως αλληλούια. Σωστό, σωστό και αυτό. Πάμε. Λοιπόν, θα δούμε. Κατά δεύτερον, χθες είπε ο Τάσος, που το θεωρώ έναν από τους καλύτερους μου πελάτες, έχω αυτή την εντύπωση. Ο Τάσος μπορεί να έχει τη δικιά του εντύπωση. Λοιπόν, είπε ότι... Τι μαγαζί έχεις? Τι πελάτες? Ορίστε. Τι μαγαζί έχεις? Τι μαγαζί έχεις, λέω, και είμαι πελάτης αυτή καλός. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα. Εισπράττω. Α, ωραία. Άρα, ρε φίλε, εσύ είσαι πελάτης μου. Γιατί εγώ 2 χρόνια παίρνω τίτλους και εσύ είσαι άτιτλος. Πώς γίνεται να είμαι πελάτης? Όχι, εγώ το παίρνω αλλιώς. Επειδή θα κάνουμε πολλά τραπέζια, γιατί είσαι... Ναι, άστα τραπέζια όμως. Με είπες πελάτη. Πώς είμαι πελάτης και είναι δυνατόν να είμαι ταφεντικός στη χώρα. Να είμαι ο ταυρούχος αέτητος ΠΑΟΚ, έτσι, και εσύ να έχεις 3 χρόνια, 3ο χρόνο να πάρει το τάγμα. Άσε με να σου εξηγήσω... Ναι, αλλά μέχρι να μου εξηγήσεις, ο πελάτης είσαι εσύ. Λοιπόν, ο πελάτης είναι αυτός που θα τρώμε, θα πίνουμε και θα πληρώνει. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, τέλος πάντων. Για πάμε. Μα πώς είναι ο πελάτης, αφού δεν έχουμε παίξει κανένα στίγμα, δεν κέρδισε κανένα στίγμα. Είπες εσύ ότι ένα από τα όνειρά σου ότι θα ήθελες να δεις παοξίδες με αριανούς με Ολυμπιακούς να βλέπουν ένα μάτσο δίπλα-δίπλα. Είναι έτσι δυνατό? Είπα ακριβώς ότι θα βγάλω το καπέλο στον πολιτικό ή στον πρωθυπουργό ή στο Υπουργείο Αθλητισμού που θα καταφέρει κάποια στιγμή να ξαναδούμε στην Τούμπα τους φίλους του Άρη, να ξαναδούν οι φίλοι του Άρη στο Χαριλάο τους φίλους του ΠΑΟΚ, να πάμε στο Καραϊσκάκι, να έρθουν οι Ολυμπιακοί εδώ, οι Παναθηναϊκοί και ούτω καθεξής. Αυτό είπα. Μπράβο. Λοιπόν, ευκαιρία είναι, φίλε μου Τάσο, να το ξεκινήσουμε εμείς οι δύο. Λοιπόν, στον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που θα γίνει την άλλη εβδομάδα, θα κανονίσουμε, τώρα εγώ, εσύ, οπουδήποτε, να το δούμε τον αγώνα δίπλα-δίπλα, να παραγγείλουμε τι θα παραγγείλουμε για ποιο να πάμε και όποιος χάσει θα πληρώσει. Θα είναι ο πελάτης. Τα είπαμε αυτά. Όχι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καινούργιο. Θα σε παρακαλέσω όμως να το κάνω αυτό. Ναι. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο λίγο τον Ευάγγελο Μαρινάκη, γιατί νόσησε από κορονοϊό και γνωρίζει ο άνθρωπος. Βέβαια συνέπεσε με το δικαστήριο τότε 19 του μηνός που ήταν να γίνει και δεν έγινε. Αλλά να σου δώσει πληροφορίες πώς θα πρέπει να προσπαθούμε. Θα έχουμε και τις μάσκες μας και απόσταση 1,5 μέτρο και όλα πάνω να το δούμε το μάτς. Μίλα λίγο πιο μακριά, σου είπα Μπουκώνης, το είπα και χθες. Δηλαδή δεν άκουσα τώρα τα μισά άκουσα που είπες. Κάτι για μαζί. Είναι από ασύρματο, ρε φίλε, είναι από ασύρματο. Λοιπόν, να το κάνω, να το κανονίσουμε, δεν έχω πρόβλημα, βέβαια. Λοιπόν, ευκαιρία να του δούμε παρεούλα, τα στοιχήματα που έχουμε στοιχήματα, θα είμαστε οι προτεργάτες στο να δούμε ένα μάτς παρέα, εντάξει. Αν μπορούμε στο μαγαζί. Και όποιος χάσει θα πληρώσει και αυτός που δεν θα πληρώσει θα λέει τον άλλο να πελάτη. Εντάξει, απλά θα μου κάνεις μια χάρη. Θα πληρώσεις το ΠΑΟΚ TV εκεί που θα πάμε να το δούμε. 7 ευρώ. Τζάμπα πράγμα. Θέλω, ρε παιδί μου, να βάλω ένα Ολυμπιακό να πληρώσει γιατί τον ΠΑΟΚ. Πες ναι, τζάμπα πράγμα. Άκουσα, λυσέ, όποιος χάσει. Όποιος χάσει θα πληρώσει. Α, και το πάω αυτή. Εντάξει, μέσα. Έγινε, εντάξει. Δηλαδή, άμα κερδίσω, θα πληρώσει κιόλας. Άλλος καβαλάρος πληρώνει. Μόνο τη συνδρομή. Όχι, όλα. Όχι, Πασχαλή. Αυτός θα χάσει. Και ό,τι αρπάξει... Μέσα. Λοιπόν. Έγινε, λοιπόν. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, πελάτα μου. Άντε, ωραίος και σύντομος. Θα σου ρίξω και τα παοξίδικα να πούμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά. Ναι. Τι θες να πεις κάτι? Όχι. Πάμε. Πάμε στο διάλειμμα ή αμέσως μετά
πιστεύω θα γίνει πάλι χαμός με τις γραμμές, οπότε δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα, στο κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. 23-10-287-38, FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας το 54-222, εσύ Τάσο περιμένεις εκεί που είσαι, ok. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4. Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ. Μέχρι τις 11 σας κρατάμε καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή, συντροφιά. Πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4. 23-10-287-38. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-38. FM και ενώ το μήνυμά σας, στο σχόλιο σας το 54-222. Και όπως μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, περιμένουμε, Ζάχο, όπως είπες και εσύ, τις μηνύσεις του Μίσης και του Στάτζεων. Εντάξει ρε φίλε, θα τις κάνεις μηνύσεις. Ο Μίσης δεν μίλησε για μηνύσεις. Εντάξει, και ο Στάτζεων είπε ότι θα χρησιμοποιήσω κάθε ένδικο μέσο, ένδικο μέσο που υπάρχει. Αν δεν ανασκευάζουν τέλος πάντων ή αν δεν πούν συγγνώμη και τα λοιπά. Σωστά, αυτό, αν δεν κάνουν μια αναδίπλωση των αν φυσικά. Εντάξει, είναι έτσι. Παιδιά, δεν διεκδικούν και χρήματα δεδουλευμένων. Ναι, σωστά, αλλά για να το πάνε και στα δικαστήρια, έτσι. Λέμε, σωστά. Εκεί γίνονται τα διεκδικούν. Δεν διεκδικούν και χρήματα δεδουλευμένα. Εκεί τα διεκδικούν. Δεν τους χρωστάει η ομάδα, λεφτά. Όχι, βέβαια, δεν τους χρωστάει. Είπανε κάποιες τέλος πάντων δηλώσεις και τους παραποίησαν οι εφημερίδες, τέλος πάντων. Έλα, πάμε, πάμε. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Θες να πεις να κάτι? Να πούμε ότι σε ρυθμούς επανέναξης είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, παιδιά. Θα πάρω τώρα τους φίλους. Ναι, έχουμε. Η Super League ανακοίνωσε ότι αύριο το μεσημέρι, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα γίνει ο ορισμός των παιχνιδιών, των play-off και η κλήρωση των play-out. Ανακοινώθηκε την 5η-28η στη 1 είναι κανονικά. Στη 1 η ώρα θα πραγματοποιηθεί διοικητικό συμβούλιο της Super League μέσω τηλεδιάσκεψης και τα θέματα ημερής της διάταξης θα είναι η κλήρωση των αγώνων play-out και ορισμός των play-off μέσω τηλεδιάσκεψης. Για το κύπελο δεν λένε κάτι ακόμα. Ούτε δεν λέει. Τάσο δεν λέει για διαιτητές, ναι, για ξένους, έτσι. Γιατί μας λέγανε στα πλέον θα έχουμε ξένους διαιτητές. Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω τώρα τι θα ισχύσει σε αυτό. Εγώ δεν νομίζω, λέμε. Γιατί σήμερα μάθαμε ότι σε 6 χώρες έδωσε άδεια η ελληνική κυβέρνηση να προσγειώνονται αεροπλάνα και να γίνονται κανονικές πτήσεις σε χώρες που παρουσίασαν πολύ χαμηλά νούμερα, όπως και η Ελλάδα. Κάποια Τσεχία, νομίζω, Γερμανία κτλ. Νομίζω ότι αν αυτό συμβεί και αν όλα πάνε καλά, μπορούν να έρθουν και ξένοι διαιτητές. Δηλαδή, μπορεί να βρουν και Τσέχους διαιτητές η FIFA και Γερμανούς διαιτητές μπορούν να βρουν. Σε ποιους άλλους έδωσε, σε Ισραήλ νομίζω έδωσε, σε Αυστραλία έδωσε. Τώρα από εκεί δεν νομίζω να γίνει κάτι. Αλλά εφόσον έχει συμφωνηθεί να είναι ξένοι διαιτητές, δεν ξέρω αν θα αντιδράσουν ομάδες, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα το δούμε αυτό. Αυτό που πρέπει να μας νοιάξει. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι, παιδιά, όχι αυτό το Σαββατοκυριακό, το επόμενο έχουμε δράση. Έτσι, έτσι. Και δράση. Να δούμε λίγο μπάλα. Και τι δράση ξεκινάει Άρη Σόφη, εντάξει, δεν έχει και μετά την Κυριακή παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το βράδυ ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ωραίο. Άντε να γουστάρουμε επιτέλους. Να δούμε λίγο μπαλίτσα. Άντε λίγο να φύγει το μυαλό μας από τα εμβόλια, από τις εντατικές, από τις κάσες που βλέπαμε και τα νεκοταφεία. Από τους τσόρδιους, τους χαρδαλιάδες και τα λοιπά και να δούμε λίγο κανένα κουκάρι, κανένα πέναλτι, καμιά γκολάρα, κανένα ρουκετόνι να πηγαίνει στο γάμα. Εντάξει, να δούμε λίγο τέλος πάντων καμιά δήλωση Μπαρμπασάβα να φάει καμιά τριάρα ο Γαύρος στην πρεμιέρα του αυτού. Έτσι και να ξεκινήσουμε τα γνωστά. Άντε μπράβο, ωραία, λίγο, λοιπόν, να πάρουμε τα πάνω μας. Λοιπόν, πριν ακούσουμε το φίλο, θα μου δώσει το ζητάω και συγγνώμη 10 δευτερόλεπτα να πω τα αποτελέσματα. Πρώτα τα τελικά. Λειψία Χέρτα 2-2. Μπόχουμ Χόιστεν Κιόλ 2-1, Ανόβερο Καρσρούι 1-1, Σεν Πάουλι, την άλλη μη μου τη ζητάτε, κάτι 1846, 0-0. Και τώρα στο 23ο λεπτό έχουμε μόνο τις αλφαεθνικές παιχνίδια, Άουσμπουργκ Πάντερμπον Κουλουρέας, Φορτούνα Ντίσσελντορφ με αυτό το καφενείο της Σάλκε 0-0 και αυτό, Χόμφεχάιμ Κολονία 1-0 και Ουνιόν Μάιντς 0-1. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε μου, καλέ. Έλατε. Καλησπέρα. Κι να το λέει, Αριάννη, να πούμε. Όχι, να το λέω για τον Τάσο.
Έλαβε το για μένα ήταν. Όχι, όχι, όχι. Με παρεξηγείς. Ξέρεις και τον ξάδελφό μου απάνω Ηλιούπολη εκεί. Τον Παναγιώτη με το Κροπολίο, τον Παναγιώτη τον Γεωργιάδη. Χρυσός δικέφαλος. Πάμε. Εγώ λέω το άλλο θέμα ότι οι μάρτυρες του νου, αν σε απογονώσει. Το πιάσαν το καλά. Το Ρουνουάν. Τον Ρουνουάν προσπαθεί εδώ και δύο χρόνια, δύο χρόνια να καταθέσει την υπόθεση, αρμόδια γνώνουν τον άνθρωπο αυτόνα. Δηλαδή το καράβι αυτό το πιάσανε πούμε με 11 τόνους. Γιατί εδώ πέρα αρχινάνε, ο χοντρός αρχινάνε να χάνει και το παιχνίδι, χοντρό παιχνίδι χάνει ο χοντρός. Βέβαια. Βλέπω το πράγμα αρχινάνε να γίνει πολύ δύσκολο, αρχινάνε να βλέπω τα όργανα να παίρνουν πολύ άσχημα. Βλέπω ακόμη εδώ πέρα ότι χαθήκανε πολλά πρόσωπα από το θέμα αυτό. Βλέπω εδώ πέρα αυτός ο κύριος έκανε που μια επίδειξη μόνο σε έναν δημοσιογράφο, ο οποίος ο δημοσιογράφος είπε πέντε αλήθειες. Τα πράγματα αρχινάνε να γρέμουν πάρα πολύ, φίλε μου Τάσο. Λέει εδώ πέρα, με το όπλο στην πλάτη, αποκάλυψε που είμαι αυτός ο δημοσιογράφος για την απαγωγή του με δύο άνθρωποι που δούλευαν του Βαγγέλη Μαρινάκη. Γιατί, πατά το κουμπιά, φίλε μου. Όχι, όχι, του Τάσου είναι. Αυτομάτως εδώ πέρα αρχινάνε, βλέπουμε εδώ πέρα, έχει να πάρει την έγκριση από το χοντρό να, να βγάλει από το άνθρωπος πέντε πράγματα. Έχει βγάλει πρόμεσες που δεν χρειάζεται. Εδώ πέρα έχει μια φωτογραφία από τον κύριο που είναι στην αξία, ο οποίος τον έχει βάλει ο χοντρός ο Μαρινάκης, ήταν διευθυντή, ο οποίος τον έχει φέρει που με αυτόν τον δημοσιογράφο μαζί με κάτι φουσκωτούς δεξιά και αριστερά. Και το άλλο Τάσο. Εδώ πέρα φίλε μου Τάσο, ότι ο κύριος μου Καρυπίδης, ο περιβιώτης Καρυπίδης, βλέπω αρχινάει το κουάνο του χύνε το γάλα. Γιατί, για ποιο λόγο Τάσο. Τι βλέπω εννοείς? Εδώ πέρα ότι εννοώ ότι αυτός ο άνθρωπος αγγελεί και φιλιά με το χοντρό. Εντάξει, αυτό αγγελεί και φιλιά με τη σαμάτα. Δεν ξέρω το ζουμί αυτό όμως. Γιατί? Γιατί από την ώρα η οικογένεια Καρυπίδη ήταν παρόν στην οικία του χοντρού με τα παιδιά του χοντρού. Α, δεν το ξέρω αυτό. Να σε πω εγώ πώς είναι τα πράγματα. Δεν τα ξέρω εγώ, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει. Μα αυτό είναι λίγο, μα αυτό είναι, βρωμάει όλη η Αθήνα βρωμάει αυτό ρε φίλε. Όλη η Αθήνα βρωμάει. Γνωρίζουμε πολύ καλά με έναν Χατζιωάννου, ο οποίος ο Χατζιωάννου αυτός εκεί που με μια εταιρεία αεροπλάνο. Δεν είναι έτσι Τάσο? Ναι. Δεν σ' ακούω. Ναι. Α, μπράβο. Από την ώρα του ο κ. Χατζιάννου τον έδωσε να πούμε ένα έμβασμα 850.000 ευρώ. 850.000 ευρώ. Δεν ξέρω γιατί. Μόνο αυτοί ξέρουν τι δώσαν το έμβασμα. Καλά, μπορεί να έχουν φίλε εμπορικές συναλλαγές. Απαγορεύεται. Ξέρω εγώ εδώ αρχινάει δύο και ένα του λέει κάτι εμπορεύματα να πούμε. Κοίταξε Ανέκο, γιατί δεν μπορούμε όλα τα βλέπουμε επιλήψιμα. Όταν πρόκειται για μα το έντυπο είναι. Το έντυπο. Συγγνώμη λίγο, τώρα κάτι δεν το καταλάβω, αλλά όταν μιλάμε για ένα επιχειρηματία. Έτσι, μπορεί να κάνει περίπου το ένας επιχειρηματίας. Να και από κάτι, εδώ η συμφωνία του Ρούα, η δίκη της Δευτέρας, το άκουσε τη δίκη της Δευτέρας. Εδώ πέρα το βαπόρι αυτό που πιάσανε πούμε, οι αρχές πριν 15 μέρες, άλλο βαπόρι, δεν είναι το παλιό, είναι καινούριο βαπόρι. Το αφαιρέσω το καινούριο βαπόρι, να ξέρεις πολύ καλά, έχει πολύ εμπόρευμα. Οι αρχές σφυρίζουν οι αρχές. Οι μερικές πληγώνουν, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και κάνω μια ερώτηση. Εκεί το ζυκογραφείο του Χανίου, τι γίνεται, ρε Τάσο? Εμένα όταν από την ώρα που κάνει εκπομπή, ναι, και λέτε πέντε πράγματα στον κόσμο και ο κόσμος ακούει ο κόσμος. Τι σχέση έχει με πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να ξέρω τέτοια πράγματα. Και ούτε με νοιάζουν εμένα αυτά τα πράγματα. Άμα σας διάζουν εσάς, Τάσο, τον κόσμο, ο προχωρημένος κόσμος τον γνωρίζει. Ρε φίλε, εμένα δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα. Εμένα με νοιάζει ο πρόεδρος που έχω,
το μεγάλο μέτωπο να έχει πληρωμένη την ομάδα μου και να μου φέρει την ομάδα. Να σε πω κάτι, υπάρχει πρόεδρο. Αν τον οποιοδήποτε να μιλήσω. Αν τον οποιοδήποτε άλλο δεν ενδιαφέρει κάτι άλλο Κυριακό. Δεν με απαντάς. Δεν με απαντάς. Μα σου απαντάω, δεν με νοιάζει εμένα αυτό το πράγμα. Κοίτα, υπάρχει πρόεδρος. Μα γιατί δεν μπορεί να υπάρχει πρόεδρος. Και στον ΠΑΡ και στον ΑΕΚ δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτός που σου έφερε σαν πρόεδρος το πρώτο τάπη στην ιστορία σου. Ποιο έφερε? Μήπως έχει φέρει, μήπως έχει φέρει που με ένας κύριος που πάνε και δυο μαζί. Χέρι-χέρι πήγαν και δυο μαζί. Και ο γιος, αυτός που έφερε το πρώτο τάπη στην ιστορία σου, σου λέω. Σταθώ. Από την ώρα ο Καρυπίδης και ο γιος του κυρίου αυτού πήγαν χέρι-χέρι. Στη βία αυτού του κυρίου, όχι του χοντρού, του αλλού κυρίου, ο οποίος ήταν τα παιδιά του, η γυναίκα του και ο γραφικός Θοδωρίδης ήταν εκεί πέρα μέσα και τα είπαν χαρτί και καλαμάρι. Έλα τώρα Ντετάσο και ξέρουμε πολύ καλά, εδώ πέρα που με, ξέρουμε πολύ καλά, εδώ πέρα τα πράγματα αρχίνα να αναδεύουν ότι ο χοντρός κάνει το παιχνίδι, το χάνει το παιχνίδι, να ξέρεις. Το χάνει το παιχνίδι ο χοντρός. Ωραία. Ο χοντρός το χάνει το παιχνίδι. Αλλά και τίποτα δεν χάνει βλέπω. Μα το χάνει και δεν μπορεί. Να σου πω κάτι ρε Νίκο, ακούω να το λες 10-15 χρόνια, ο χοντρός το χάνει, ο χοντρός το χάνει, ο χοντρός το χάνει. Μα δεν το πάρουν οι Αμερικάνοι, τώρα ο Θεός Αμίλης θα κάνει κάτι. Θα σε πω κάτι. Θα αποφάσισε δηλαδή. Πριν δύο μήνες μας έλεγε ο Θεός Αμίλης είναι ο καλύτερος. Θα σε πω κάτι. Θα σε πω κάτι. Θα σε πω κάτι. Αποφάσισε ρε Νίκο. Θα σε πω κάτι. Από την ώρα. Εδώ το παιχνίδι γίνεται πολύ χοντρό. Δηλαδή. Κλείνουμε με αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κλείνω και με αυτό. Ναι, ναι, με φίλε μου, με συγχωρείς. Γιατί κλείνουμε, δηλαδή, λέμε ότι εδώ πέρα και, εδώ και πέρα, ότι το παιχνίδι γίνεται πολύ χοντρό. Θα παίξει τράπουλα χωρίς αυτό. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι στην εξουσία. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει μια άλλη κυβέρνηση. Αυτομάτως το λέω καλά. Εδώ πέρα, ένα μισή μήνα. Αποφυλακίστηκε αυτός ο κύριος που είναι η φυλακή των διαβατών, είναι απάνω στο πανόραμα, φυλάει φρουρά, μεγάλη φρουρά, έχει πούμε πάνω χέρι, όλα τα γκία. Και λέω εγώ τώρα, θα είναι ένας απλός πολίτης. Γιατί αυτός ο κύριος είναι ο Πάος σκραβωμένος, άντε ο Άρης, και δεν πω Αριανοί γνωρίζουν, οι Αριανοί πάλι γνωρίζουν, ότι ο Άρης από τη στιγμή μιλάμε ανοιχτά και χαρτιά, αν θα υπάρχει άλλο χάρτη, εμένα με τη βρίσκει μύτη. Οκ. Okay. Yeah. Να είσαι καλά. Έγινε Νίκο, καλό βράδυ. Πάντως τα ξέρει καλά τα θέματα του Άριου Νικόλας. Βέβαια θα πω έτσι μια τέτοια, θα μας το απαντήσει την άλλη φορά. Δεν ξέρω αν ο Καρυπίδης έχει τις συμμετοχές εκεί που έλεγε ότι είχε ο Πατατούδης. Ποιος έλεγε, Πατατούδης Γκούμενος, ποιος έλεγε που έλεγε στα σιρτάρια της Ιντρακόμ. Δεν ξέρω αν είναι εκεί οι συμμετοχές του Άρη. Θα μας το πει την άλλη φορά ο αγαπητός Νικόλας. Πάμε στους επόμενους φίλους. Έχει γεμίσει το τηλεφωνικό κέντρο. Τάσο 2310-287 και 38. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 38. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε μου, το όνομά σου, αν θέλεις, έτσι. Ναι, Ασμύρνη. Τι κάνετε? Νάτος, ο Χέρκουλες. Γεια σου, ρε Ηρακλή. Καταρχάς, να καταγγείλω τον ηχολήπτη σας, γιατί μου θυμίζει την ηλικία μου αυτά που βάζει. Εγώ είμαι, ρε. Εγώ τα βάζω. Εσύ είσαι, σε καταγγέλνω. Καλά, ήμασταν. Προφανώς δεν το έχεις ακούσει και την Τζέι, ήμασταν 14 χρόνια. Εγώ ήμουν μπάρμαν. 12, κατάλαβες αυτό το πρόβλημα. Δίπλα ήμασταν, διπλανή. Δεν ανοίγεται ένα μπαράκι. Τι, να ανοίξω μπαράκι, να σου πω. Έτσι Τζέι και μπάρμαν, μια χαρά είστε. Μπράβο. Να σου πω τώρα, εγώ δεν θα περνά τηλέφωνο, να σου πω την αλήθεια, αλλά μου την έχει δώσει ένα ζήτημα στο κρανίο που λέμε τσιρικάδες. Πάμε. Θυμάστε, μια και είμαστε ίδια ηλικία, θυμάστε μια πολύ ωραία κωμωδία δεκαετία 80, η τρελή απίθανη πτήση. Πώς δεν θυμόμαστε, βέβαια. Μπράβο. Κάποια στιγμή είχε ένα σκηνικό μέσα. Στο αεροδρόμιο που γίνεται έλεγχος, περνάει μια γιαγιά, έχουν πέσει πάνω 50 της ασφάλειας, την έχουν κάνει κύλο και φτερό. Και άλλοι περνάνε μπαζούκας και τέτοια. Και από πίσω περνάει ένας τύπος με μπαζούκας, χειροβομβίδες και του κοιτάνε την ζάδα και του λένε περάστε. Ναι. Αυτό μου θυμίζει λοιπόν η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τη μια με την πολυδιοκτησία του ΠΑΟΚ και από την άλλη με φορτία λουκουμόσκονης 3 τόνους, με απόπειρες ανθρωποκτονίας, στις οποίες εμπλέκονται άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται και σε απαγωγές δημοσιογράφων με πιστόλια στην πλάτη. Αν θυμάστε τότε στο μεταξύ μας παιχνίδι Τάσο, στο περίφημο στην Τούμπα που μπήκε ο Ιβάν μέσα, είχε γίνει χαμός, είχε φτάσει μέχρι και στο εξωτερικό, στα μέσα του εξωτερικού, το πιστόλι είχε στην πλάτη ο Σαββίδης, ο Ιβάν. Ναι. Μπράβο. Για τον πιστόλι εχθές που έδειξε ο Θωμαίδης προχθές,
που απήχθη ένας δημοσιογράφος, και πρόσεξε, δεν απήχθη από 2-3 μυστήριους τύπους, απήχθη από 5 μπράβους ένα δημοσιογράφο, οι οποίοι επί τόπου πήραν τηλέφωνο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Αυτά τα λέω όχι για σας, τα λέω για τους δικούς μου περισσότερο, οι οποίοι μαζί με κάποιους δικούς σας τάσω, έχουν αρχίσει έναν εμφύλιο εδώ και 3 χρόνια, που για μένα, δεν ξέρω αν διαφωνείς, για μένα αυτό είναι εμφύλιος, γιατί εγώ από τον πατέρα μου και τον παππού μου είχα μάθει ότι ο ΠΑΟΚ είναι αδελφό σωματείο. Και αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Βέβαια, Ζάχος, τα ίδια θα έλεγα στη θέση του ΠΑΟΚ ήταν ο Άρης. Δηλαδή κατηγορεί το Άρης για πολυδιοκτησίες και ναι, τέτοια, ενώ από την άλλη φεύγανε λουκουμόσκονες, μπιστόλια και απαγωγές. Άκουσε με, αν θες την άποψή μου, ναι, σίγουρα όλα τα πράγματα δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, έτσι. Δεδομένο και μιλάμε και νομικά τώρα. Δεν έχουν, γιατί συμφωνώ σε αυτό που είπες στην αρχή, όλα δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, αλλά όλα πρέπει να αποδίδονται δικαιοσύνη σε όλα, έτσι. Σίγουρα. Δεν τα βάζουμε να τα ζυγίζουμε και λέμε το ένα είναι ένα κιλό και το άλλο 200 γραμμάρια, έτσι. Οι παλιοί δικηγόροι είχαν ένα ρητό, το οποίο υπάρχει ακόμα. Αν δεν εφαρμόζεται ο νόμος για όλους, είναι πολύ καλύτερο να μην εφαρμόζεται για κανέναν. Ναι. Κατάλαβες. Στη χώρα που ζούμε, Ηρακλή, δεν το περιμένεις αυτό. Είναι η δουλειά μου αυτή, τα βλέπω κάθε μέρα. Ναι. Συμφωνείς αυτό που είπα. Βεβαίως. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Στη χώρα που ζούμε, δυστυχώς, Ηρακλή, υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Είναι απίστευτο. Και ποτέ μέχρι τώρα δεν είδαμε μία τουλάχιστον μερική μορφή, μερική, δεν ήθελα εγώ εξ ολοκλήρου, μερική μορφή ισονομίας απέναντι στις ομάδες, σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή αυτό που έχει δικαίωμα, ρε παιδί μου, και όνειρο να το κάνει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ κτλ. Να μπορεί να το κάνει και ο Πανιόνιος, και ο Πανετολικός. Όχι. Τάσο, αν διαβάσουμε γιατί λίγο ιστορία, μπορεί, γιατί δηλαδή, εφόσον, δηλαδή γιατί στην Αγγλία να παίρνει πρωτάθλημα, ας πούμε, η Λέστερ με το Ρανιέρι που ήρθε εδώ στην Εθνική και απέτυχε. Στη Γερμανία να παίρνει κάποια Σάλκε τέλος πάντων πρωτάθλημα. Και εδώ να μην μπορεί, ας πούμε, να πάρει, ξέρω εγώ, μία άνοδο, το πάρει, το πάρει ατρόμητος. Γιατί να μην μπορεί. Επειδή οι Έλληνες είμαστε αδιάβαστοι, δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε καλή σχέση με το βιβλίο. Κακώς. Όλα αυτά που ζούμε τώρα είναι εκφάνσεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η Ελλάδα τι ήτανε, μια ζωή, μια φεουδαρχία, η οποία δεν επέτρεπε σε κανέναν, σε κανέναν μα κανέναν, να αμφισβητήσει την ισχύουσα τάξη. Δηλαδή, πώς το λένε, θυμάσαι, οι πρόσφυγες ήταν τουρκόσποροι. Μέχρι και πρωθυπουργός της χώρας σου είχε χαρακτηρίσει έτσι από τη Βουλή. Ο Παναγιώτης Αλτάρης. Ήταν συνωστισμός, δεν μετά είχε γίνει στο Μπράβο. Αυτοί οι τουρκόσποροι λοιπόν, από παλιά, άμα ρωτήσετε, άμα διαβάσετε, όποτε πήγαιναν να σηκώσουν κεφάλι σε αθλητικό, σε πολιτιστικό, σε πολιτικό επίπεδο, έπεφτε ένα σφυρί και τους το κατέβαζε. Και είμαστε τόσο χαζοί που δεν μπορούμε να διδαχτούμε από αυτά τα πράγματα και καθόμαστε και επιδιδόμαστε σε έναν πόλεμο ηλιθίων. Αυτά, παιδιά, είχα να πω. Συγγνώμη που σας πήρα το χρόνο, αλλά δεν μου άρεσε. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Και θα τα πούμε, Ζάχο, εμείς τώρα όπου να είναι. Εντάξει? Έγινε, κοντεύει το μάτς, ξεκινάει. Ναι. Γεια σου, Ηρακλή, φιλό. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Ηρακλή. Μας αρέσει έτσι να ακούμε τέτοιες απόψεις και τέτοιες φωνές. Καλησπέρα. Μου στέλνει ο φίλος του Στράτος εδώ για αυτό που έλεγε την αεροπορική εταιρεία ο Νικόλας. Και εμένα μου είναι. Την Easy Jet, λέει. Θα πω κάτι και εμένα που έστειλε ένα συνοπαδός του φίλου μας από την Νέα Σμύρνη. Θα το διαβάσω μετά το φίλο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου. Γιώργος, Νέα Σμύρνη. Νέα Σμύρνη. Δύο συνεχόμενοι από Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Γιώργη. Μου φαίνεται, Τάσο, μας ακούνε πιο πολύ στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, μου φαίνεται. Κάπως έτσι πάει. Δεν ξέρω. Και από την ίδια περιοχή, δύο στα δύο. Έτσι. Να σου πω λίγο κάτι πριν πει ο Γιώργος. Οτιδήποτε. Κάτω στην Αθήνα, επειδή πήγα τα τελευταία δύο χρόνια, πήγα τρεις φορές. Και άκουγα ραδιοφωνικούς, κάνα δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο κόσμος είναι σκασμένος. Γιατί οι εκπομπές που γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν στην Αθήνα, παιδιά. Ο Γιώργος, θα με βεβαιώσει ο Γιώργος. Τέτοια εκπομπή, ας πούμε, τέτοια εκπομπή που κάνουμε τώρα, ας πούμε, που ακούει ο κόσμος, ή την εκπομπή που κάνει ο Γιώργος Αγόρα στη Ζούγκλα, δύσκολο να τη δει στην Αθήνα. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, εσάς μόνο ακούω. Εντάξει, γουστάρω την παρέα σας. Γουστάρα και από παλιά με τις τηλεοπτικές εκπομπές. Οπότε έχω μπει και εγώ στη φάση που λέει και το mood του σταθμού σας. Εντάξει, καμιά άλλη εκπομπή δεν πολύ ακούω. Πού και πού, εντάξει, ίσως να ακούσω κάποια εκπομπή. Εντάξει, τα ραδιόφωνα δεν με ελκύουνε. Είναι πολύ με τα paper. Ναι. Επειδή μιλάω με αρκετούς φίλους από Αθήνα,
Έχω φίλους και Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες και τα λοιπά από παλιά ρε παιδί. Έρχονταν και στην Τούμπα τα παιδιά. Και πήγαινα και εγώ κάτω παλιά. Μου λένε, πραγματικά ιδίως όταν μιλάνε και τα παπαγαλάκια του Ολυμπιακού και κάνουν εκπομπές και τα λοιπά. Και στην κρατική θα πω εγώ και στην ΕΡΤ. Άσε που δεν αφήνουν κανέναν άλλο να μιλήσει. Αλλά δεν υπάρχει καμία μορφή αντιπολίτευσης. Με κατάλαβες. Δηλαδή δίνεται η γραμμή και δεν βγαίνει κανείς, δεν γίνεται να μην υπάρχει κανείς να αντιπολιτευτεί σε κάτι, ας πούμε, να σου πω κάτι απλό. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κατηγορείται από την εισαγγελέα, από την ανακρίτρια του κ. Σπανού για σύσταση συμμορίας. Κατηγορείται ή όχι. Κατηγορείται, ναι, δέξει, δεν πέσει. Ωραία, το ποια εφημερίδα το έγραψε αυτό στην Αθήνα. Κοιτάξτε, παιδιά, ποια? Δεν διαβάζω, να σου πω την αλήθεια. Να σας πω λίγο κάτι, θα σε ενημερώσω, Γιώργο. Αυτό εδώ πέρα γινόταν από τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ τον είχαν κατηγορήσει για σύσταση συμμορίας, θα το γράφανε 20 μήνες όλες οι εφημερίδες και όλα τα κανάλια θα το παίζανε. Αλλά επειδή είναι η ομάδα του κυρίου Μαρινάκη, δεν τόλμησε κανένα κοτόπουλο διευθυντή στην Αθήνα ή κανένα κοτόπουλο διευθυντή σε site των Αθηνών ή τηλεοπτικού σταθμού Πανελλήνιας Ευέλειας να το κάνει θέμα τη σύσταση συμμορίας. Που είναι κακούργημα. Που είναι, για να καταλάβετε τι γίνεται. Εντάξει, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, παιδιά. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Δεν ξέρω τι γίνεται κάτω στη Χαβούζα. Πάμε Γιώργη. Διαβάζω θετικού περιεχομένου που το έχουν αναγράψει, αλλά δεν έχουν τόσο εκτενή, δηλαδή να το παίζουν συνέχεια. Σου επιβεβαιώνω ότι όταν έσκασε αυτό με τη Ισπανού και τον Ολυμπιακό, μόνο το Open το έπαιξε. Και όσα άλλα κανάλια είχα δει αθλητικά δεν το έχουν παίξει ή ούτε καν το αναφέρανε. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ γενικά ακούω μόνο εσάς γιατί γουστάρω, γιατί είστε πιο αγνοί, είστε οπαδοί, είστε αυτοί που είστε αληθινοί. Τώρα, για αυτό που είπε ο φίλος από τη Νέα Σμήνη ο Ηρακλής, ότι και καλά είναι τσακώνεται ο ένας και από προσανατολίζεται και αυτά. Εγώ παιδιά δεν πιστεύω στην αδελφά σωματεία, παραδείγμα που ο ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ. Ο καθένας κοιτάει την καθούρα. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ναι. Ο καθένας μαρμίτα που λέει και η εκπομπή σας, ράδιο μαρμίτα, κοιτάει την καμπούρα του, να φτιάξει την ομάδα του, να ελέγξει αν μπορεί και το παρασκήνιο γιατί και αυτό παίζει ένα ρόλο. Να έχει βέβαια και μια πολύ καλή ομάδα και να παίρνει το πρωτάθλημα ή το κύπελο ή δεν ξέρω να βγαίνει η Champions League και να κυνηγά τους στόχους τους. Εγώ αυτό που λέτε για την Ελλάδα, εγώ το έζησα πριν 3 χρόνια με την ομάδα μου που είχαμε μια πολύ καλή ομάδα όντως. Βέβαια είχαμε βγει 5η, αλλά μέχρι και 4-5 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, με το διπλό που είχαμε κάνει στο Καραϊσκάκης, και ήμασταν 6 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, ξαφνικά αρχίσανε κάτι τιμωρίες, κάποιοι παίχτες κυτρινισμένοι, και οπότε ό,τι είχαμε καλό να κάνουμε, εγώ δεν σύνολο το παίρναμε, αλλά συνέχιζαν να ήμασταν κοντά. Δεν μας αφήσανε. Οπότε δεν περιμένω κάτι. Αυτό που λες για το θαύμα που έγινε με τη Λέστερ ή ξέρω εγώ που έχει πάρει η Σάλκε και είχε βγάλει εκτός ναι, την Μπάγκερν την Ντόρτμουντ. Ναι. Δηλαδή εντάξει, για στην Ελλάδα είμαστε, ο καθένας θα κοιτάξει το συμφέρον του, ο πιο δυνατός... Ναι ρε φίλε, αλλά μέχρι πότε θα λέμε στην Ελλάδα είμαστε? Δεν μπορούμε να μας ζητάμε να είμαστε ευρωπαϊκή χώρα σε όλα τα άλλα εκτός το ποδόσφαιρο? Παιδιά, άμα θέλετε να μιλήσουμε τώρα σοβαρά και ανοιχτά, λοιπόν, και από τις 4 ομάδες... Σοβαρά μιλάμε νομίζω σήμερα. Ναι, ναι, όχι, όχι, σοβαρά πάντα μιλάμε, αλλά άμα θέλετε να μιλήσουμε δηλαδή και με στοιχεία, η γνώμη μου είναι, έτσι, αν υπήρχε δικαιοσύνη και ήμασταν σε ένα άλλο κράτος, Γερμανία, Ολλανδία, ένα προηγούμενο Αγγλία, σε ένα προηγούμενο κράτος. Και οι 4 πρόεδροι των ομάδων, με αυτά που έχουν κάνει, δεν θα έπρεπε να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Άποψή μου, έτσι. Και δεν θα βάλω στη καρδιά ότι ο Μαρινάκης έχει κάνει 10, ο Ιβάν έχει κάνει 1, ο Μελισσανίδης έχει κάνει μισό και ο Αλαφούς έχει κάνει 3. Ωραία. Εγώ διαφωνώ, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Κάτσε ρε Τάσο, δηλαδή. Ο Μαρινάκης καταρχάς δεν έπρεπε καν να είναι ελεύθερος. Έτσι. Με όσα έχουν κατηγορηθεί, κατηγορείται για το μισό ποινικό κώδικα. Έτσι. Βέβαια, μέχρι στιγμής το δημόσιο είναι αθώος. Μέχρι να αποδειχθεί το να μπει μέσα. Έτσι. Αλλά σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όταν βλέπανε ένα πρόεδρο να παγάγει, να κατηγορείται για ξυλοδαρμό διαιτητών. Για αρπαγή δημοσιογράφου. Έναν πρόεδρο να μπαίνει με πιστόλι στο γήπεδο. Έναν παράγοντα της ΑΕΚ, τον πρώτο της ΑΕΚ, να πιάνει από τα μέζια τον διαιτητή. Να στέλνει τέτοιο στο ζωγράφο. Δηλαδή ρε παιδιά, εντάξει, άμα θέλουμε να... Δηλαδή, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Κανονικά... Ναι, δεν μπορείς να βάλεις, φίλε, αυτούς τους δύο και τους Σαββίδη στην ίδια ζυγαριά.
Μα ρε Τάσο, τώρα το είπαμε. Εντάξει, ο Σαββίδης δεν κάνει ένα πράγμα, ο άνθρωπος δύο. Ο άλλος δεν κάνει δέκα. Για να σου πω, να, ναι, δεν γίνεται να το βάλουμε στην ίδια ζυγαριά, αλλά για μένα φταίει το κράτος και εκάστοτε κυβέρνηση, διότι πρέπει να απαγορεύσει σε υπόδικους ανθρώπους, όπως και να ονομάζονται, να γίνονται μεγαλομέτρια και πρόεδροι μιας ΠΑΕ. Λοιπόν, παιδιά, εγώ για να απαγορεύεται. Το κλεισό, θα είναι απαράβατος όρος ότι απαγορεύεται άνθρωπος που έχει υποθέσεις με τα δικαστήρια, είναι υπόδικος ή κατηγορείται ή στο παρελθόν έχει δώσει δικαίωμα, απαγορεύεται να είναι πρόεδρος σε ΠΑΕ. Τέλος. Λοιπόν, εγώ για να σου απλά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Θα σου κλείσω με ένα παράδειγμα το οποίο το έχω δει με τα ίδια τα μάτια. Εγώ λοιπόν πριν δύο μήνες, πριν δύο-δυόμισι μήνες δούλευα στο αεροδρόμιο. Έτσι, λόγω κορονοϊού, εντάξει, έκανε η εταιρεία μας. Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, το θυμάμαι που το έχεις πει, ναι. Ναι, ωραία. Πριν κάνα τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο, δηλαδή στο 19 μέσα πρέπει να ήταν αυτό, εμένα η δουλειά μου ήταν σε πήγε εξυπηρέτηση με εξυπηρέτηση επιβατών. Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα με κάποιον επιβάτη, τον πιάνουμε τα τέτοια, με διαβατήριο που είχε πρόβλημα, ωραία, και μας λέει, παιδιά, κάντε γρήγορα. Και τότε ήταν μάλιστα το είχε πάρει ο Μαρινάκης στο διαβατήριο πίσω. Ενώ έχει περιοριστικούς όρους, είχε πάρει το τέτοιο. Και μας λένε, παιδιά, εγώ σας το λέω αυτό ντόπρα, δεν έχω λόγο να σας πω ψέματα. Κάντε γρήγορα γιατί θα περάσει ο Μαρινάκης. Τι μου λες τώρα. Άνθρωπος που μέχρι πριν μια εβδομάδα που σας λέω το σκηνικό ήταν υπόδικος. Άρα το κλείνουμε εδώ. Ωραία. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ωραία, Γιώργη. Σας φιλώ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Και οι δύο προηγούμενες φωνές από Αθήνα είναι από τις φωνές που θέλουμε να ακούμε, έτσι. Και τα δύο παλικάρια είναι εξαιρετικά, και ο Γιώργος και ο Ηρακλής. Έτσι, ο Αεξής και ο Πανιώνιος, ο φίλος μας. Έλα, καλησπέρα. Είναι αυτό που σου λέω, έχει και καλούς. Εντάξει, γιατί λογικό είναι αυτό. Πάμε. Λογικό είναι τώρα απλά ο φίλος μας ο Ηρακλής θα έρθει για χάσει ένα 0 και τελειώνει. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Νάτος. Έλα, ρε Γκλόρι. Γκλόρι, Γκλόρι, Ματς United, ναι. Ζάχο, ναι. Ζάχο και Τάσο, καλησπέρα. Να τον ακούτε τον Νικόλα, ο Χοντρός το χάνει το παιχνίδι. Ναι, ο Νικόλας αυτά που λέει πέφτει και μέσα, έτσι κι αλλιώς. Στις φυλακές της Κασάνδρας θα πάει, στο εξωτερικό θα πάει. Εντάξει, η άποψή του είναι. Εδώ που λες, καλά που μου το είπες, γιατί ακούγονται, εντάξει, επαναλαμβάνω, πρώτα και το ραδιόφωνο θέλουμε να προστατέψουμε και δεύτερον και τους εαυτούς μας, έτσι, για να μην λέμε ότι να είναι, γιατί ακούγονται για οικογένειες, για τέτοια πράγματα τα οποία και δεν μπορούν να αποδειχτούν και δεν μπορούν να ακούγονται δημόσια, να πούμε ότι δεν υιοθετούμε τίποτα από αυτά, έτσι. Και ο Τάσος και εγώ το είπα και την ίδια τη στιγμή ότι δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Άλλο αυτό, άλλο το δεν γνωρίζω, δεν υιοθετούμε. Αυτά είναι οι απόψεις του. Όταν δεν το γνωρίζει, το υιοθετεί. Εντάξει, αυτά είναι οι απόψεις του Νικόλα, έτσι. Πάμε. Πάντως τα παιδιά που βγήκαν από την Αθήνα και ο Πανιώνιος, ο άλλος, το παιδί ο Αεξής. Νομίζω και ο Γιάννης είναι ο Αεξής. Έχω κι άλλον Αεξή, τον Νίκο, ο οποίος δουλεύει και μου είπε θα πάρει και σύντομα κι αυτός Αεξής. Έχουμε γενικά με Αθήνα καλή ναι, σχέση. Ναι. Εντάξει, αυτή, λογικό είναι. Αυτή είναι κάποιας, κι εγώ δηλαδή, μαζί κάποιας άλλης εποχής, ρομαντικής είμαστε. Λες, όχι, δεν είναι ρομαντική, δεν είναι πελάτες των Προέδρων, Χρήστο. Ναι, εντάξει, ναι. Είναι καθαρά παιδιά ανιδιοτελή. Να το ξέρεις που αγαπάνε τη φανέλα της ομάδας του, φίλε. Και εγώ αυτό το σέβομαι οπαδικά, έτσι. Οπαδικά αυτό το σέβομαι εγώ. Πάμε, Χρυσάρα, πάμε. Να φύγει ο Ποκουμπά. Έλα, τον Μπούλο. Ας το Ποκουμπά, κλείνουμε αυτό, Ζάχο. Για δεν πες, μου λες, για πες. Παικτικά, δηλαδή σαν αξία. Ναι. Έτσι, το Φετβατζίδι με το Λιμνιό τους έχεις στα ίσια. Όχι, ή βγάζεις κανένα πιο παραπάνω. Δύο κλάσεις καλύτερος είναι ο Φετβατζίδης. Βέβαια ο άλλος είναι μικρός. Θα μου και πώς γίνεται 2 εκατομμύρια να ζητάει ο Άρης για το Φετβατζίδι και ο Πάκου να ζητάει 20 για το Λιμνιό. Και εγώ ζητάω για το μηχανάκι που είχα, ζητούσα 5.000 ευρώ, αλλά 500 ευρώ το πουλήσα. 600-700 ευρώ το πουλήσα. Πόσα ζητάει ο Πάο για το Λιμιό? Άκουσα, ρε Τάσο, 20 εκατομμύρια. Πληρώστε 20, ο Γιώργος Σαββίδης το είπε και πάρτε το, λέει. 20. Εντάξει, ευτυχώς είμαι στο δεύτερο, να την γλιτώσω να πηδήξω το κόμμα. Θέλω να σε πω, ρε παιδί. Όχι, δηλαδή, όχι. Περίμενε τώρα, γιατί μας είναι. Περίμενε. Πόσο χρόνο είναι ο Λιμνιός? Εσύ θα μου απαντήσεις τώρα. Εσύ θα μου απαντήσεις τώρα, αν είσαι τέτοιος. Εγώ σου απάντησα. Εσύ θα μου απαντήσεις. Πες ότι ήταν 23 και ο Φετβατζίδης. Ποιον ήθελε στην ομάδα σου, τον 23χρονο Φετβατζίδη ή τον 23χρονο Λιμνιό? Ο Λιμνιός δεν έχει τον γκολ το εύκολο. Ούτω άλλο. Άλλη θέση, γιατί έχει ο Φετβατζίδης γκολ εύκολο, ούτε ο Φετβατζίδης το έχει.
Ποιο, τι, τρία θέση, γκολ. Άλλη θέση. Τι άλλη θέση, την ίδια θέση παίζουν ρε φίλε, εξτρέμ παίζουν και οι δύο. 22 χρονών είναι ο Λίμνος. 22. Αυτό, ρε Ζάχο, αλλού το πάω. Άλλη χρηματιστηριακή αξία των παιχτών του Άρη και άλλη του ΠΑΟΚ. Έχει όχι, διαφορά. Εμένα, δηλαδή, εμένα μ' αρέσει δηλαδή, πάρα πολύ ο Λιμνιός, αλλά, ναι, αλλά μ' αρέσει και ο Φετφατζίδης. Ξέρετε, εμένα μ' αρέσουν και οι δύο. Μάλιστα. Αν έπαιζε ο Φετφατζίδης τώρα, αν ήταν στον Ολυμπιακό... Ο Φετφατζίδης μ' αρέσει για, τη, Ζάχο, για την ναι, έκρηξη που έχει, τη διείδηση, την τρίπλα. Ωραία, μαζί σου, αλλά μαζί δεν, έχει, δεν έχει καλά τελειώματα και καλές ασίστ. Όχι, ασίστ έχει, 9 ασίστ έχει, 9 ασίστ έχει, κάνεις λάθος. Αλλά και ο Λιμνιός τη μέρα την καλή και θα σου τρέξει, θα σου κάνει τα μέτρα, ρε, τρέχει, θα σου κάνει και φάσεις, τρέχει. Θα σκοράρει, θα πασάρει, θα μοιράσει, θα μαρκάρει. Φετφατζίδης δεν μαρκάρει. Ο Φετφατζίδης είναι ο μόνος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πιστεύω, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος, που μπορεί, να, που μπορεί να σε κάνει τρίπλα πάνω στη γραμμή. Δεν υπάρχει άλλος. Την περάσει την μπάλα από τη μύτη της βελόνας. Την τρίπλα που έκανε ο Λάμπρου. Πού την δεν είδαμε από κανένα με τον Όφη. Δεν Ζάχο. Πάνω στην Ζάχο. Εντάξει. Ζάχο. Αν ήταν στον Ολυμπιακό τώρα. Α, έτσι. Εκείνο... Και το ζητούσε σε άλλη ομάδα. Εκείνο λες που δεν βγήκε. Δεν ζητούσε Ολυμπιακός 2. Αυτό θέλω να σε πω τη διαφορά. Αυτό είναι άλλο. 68 εκατομμύρια θα ζητούσε. Αυτό είναι άλλο. Αυτό τι είπες τώρα, ότι είναι έξω νύχτα. Αυτό φυσικά είναι άλλο. Φυσικά είναι άλλο. Γι' αυτό και αυτοί πουλάνε. Γι' αυτό και αυτοί πουλάνε το Ρέτσο 22 και εσύ προσπαθείς με 2. Αυτοί παίζουν Champions League 20 χρόνια και δεν έχει παίξει Champions League. Λογικό είναι αυτό που λες. Δεν λες κάτι παράλογο. Μίλησα για αξία. Δεν μίλησα για λεφτά. Σου είπα 23χρονο Φετφατζίδη ήθελες ή 23χρονο Λιμνιό στην ομάδα σου. Δεν νομίζω ο Παοξής να πει Λιμνιό. Α, στους 10 θα πούνε ένας. Άντε δύο. Γιατί να μην έχω και τους δύο. Αυτό είναι άλλο. Λέμε έναν από τους δύο, άμα ήθελες. Φυσικά να είσαι και τους δύο. Εντάξει, φυσικά να είσαι και τους δύο. Αν μπορούσες, σας το δίνουμε. Με δύο εκατομμύρια σας το δίνουμε. Έχετε πρόβλημα. Έχετε χρήμα. Γιατί, τι, έχεις καλύτερο. Ο Φετφατζίδης πόσο είναι, Ζάχο? Δεν είναι, είναι 30 νομίζω, 29-30 εκεί. Δεν είναι μεγάλος. Α, ναι, πιάσε εκεί, Νομίζω, πήγε, ναι. Έξω, ναι, από μικρό, μένος, από πήγε, μικρός είτε, ξεκίνησε. Βέβαια. Είναι καλή αυτό που μου λες η ερώτηση. Περίμενα τον γκουγκλάρω. Φετφατζίδης, πώς λέει το όνομα, ούτε ξέρω. Φετφατζίδης. Σκέψου, πατάω Φετφατζίδης και γράφει από κάτω Φετφατζίδης Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, Γιάννης ρε, είναι το όνομά του Γιάννη. Όχι ρε, που το... είναι 21 Δεκεμβρίου του 90, είναι 29,5 χρονών. Ναι. Έχει δύο πάτω χρόνια τουλάχιστον καλής μπάλας ακόμη. Με κάνει εντύπωση που από τον Ολυμπιακό δεν πήγε στην Τζένοα ή κάνω λάθος? Από τον Ολυμπιακό νομίζω πήγε Κίνα κατευθείαν αυτός για τα λεφτά, δεν θυμάμαι κιόλας. Α, έπαιξε και η Ιταλία εκεί κάτι λίγο εκεί τώρα, στην Τζένοα. Τώρα με έκανε το κλεισά, περίμενα να το ξανακάνω. Και ο άλλος, ο Γεωργάτος μου πήγε στην Ίντερ. Φετφατζίδες, εγκυκλοπαίδεια που πήγε από Ολυμπιακό, πήγε Τζένο, έχεις δίκιο, μετά Κίεβο Βερόνα, μετά Αλαχλ, πώς λέγεται. Ναι, ναι. Τρία χρόνια έμεινε εκεί, μετά Ολυμπιακό και τώρα Άρη. Ναι, εγώ δίκιο. Εκεί περίμενα τον Ολυμπιακό, θα κάνει την έκρηξη στην Ιταλία, αλλά εκεί λίγο κάτι έκανε, στην αρχή μετά τίποτα. Στην Τζένοα δύο χρόνια. Ναι. Τρία χρόνια, μισό χρόνο στην Κίεβο Βερόνα, τρία χρόνια στην Αλαχλ. Σαχλή, αυτή είναι που είναι και ο... που πήγε ο Λουτσέσκο, αυτή πρέπει να είναι, έτσι. Αλαχλή. Μετά ο Ολυμπιακός Πυρός και Άρη. Έχεις δίκιο. 29,5 είναι. 21 Δεκεμβρίου του 90. Δεν είναι μεγάλος τόσο. Άρα Ζάχο, δεν είναι, παίζει ρόλο. Δηλαδή, άλλο τώρα, αν ήταν 22, δεν θα ήταν και 2 εκατομμύρια, θα ήταν πιο εντάξει, πολλά. Εντάξει, βέβαια. Δεν παίζει ρόλο ηλικία. Βέβαια παίζει ρόλο. Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια. Έγινε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, μαγκές. Καλώς τον Γιώργη. Να, γεια δεν σου, Γιώργη. Δεν σου είπα δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα. Γουστάρω που επιτέλους αρχίσαμε να μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους και να μιλάμε για παίκτες, για τους πρωταγωνιστές. Βασικά στην ερώτηση σου, μάλλον στην απορία που έχεις, εγώ θα γούσταρα το Βιερίνια στα 23. Καλά, εντάξει, κι εγώ. Και μάλλον να το πω λίγο καλύτερα, θα γούσταρα να το πάω λίγο έτσι πιο extreme, θα γούσταρα τον Γκαρσία στα 23. Γιατί θα ήξερα ότι θα ήταν ένα κέντρο μόνος του αυτός εδώ ο παίχτης. Λοιπόν, όσο για την ποδοσφαιρική αξία, εγώ πιστεύω ότι ο Φετφατζίδης ξεκίνησε με όλες τις περγαμινές, όπως τότε, άμα θυμάστε παιδιά, τον Νίνη, που τον είχαν βγάλει τον καινούριο Μαραντόνα των Βαλκανίων, τέλος πάντων. Mm-hmm. Καλά, πριν τον Νίνη ήταν μαζί με τον Νίνη και κοντά ήταν και ο Κοτσιανικούλης. Α, ναι, Κοτσιανικούλης, ναι, ο Μέση της Ελλάδος. Ο Μέση της Λάρισας. Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά δεν είχε την εξέλιξη που έπρεπε να έχει. Κουτσιανικούρης μια γωνιά που έπαιζε στον Εργοτέλινο, έπαιζε.
έχει κάνει χαζό, χαζή την ομάδα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Τους έχει κερδίσει μόνος του. Λέει εδώ Αντρέας, λέει ο Αντρέας. Από εκεί τον κυνήγησε ο Ολυμπιακός, τον ήθελε. Και τελικά δεν ξέρω πώς είχε τη χρονιά που τον ήθελε ο Ολυμπιακός, είδε στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Υπενθυμίζω, λέει ο Αντρέας, όρισε δύο έκοψα. Με τον κόλλο του Φερφατζίδη στο ΑΚΑ, λέει άσχετα ήταν offside. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω μία έκανε πάνω στη γραμμή στο Χαριλάου που τελικά δεν μπήκε γκολ. Δεν θυμάμαι ποιο μάτς είναι. Που πέρασε εκεί δύο πάνω στη γραμμή. Τον ψάχναν. Δεν θυμάμαι ποιο τέτοιο. Καλός είναι, καλός τριπλέρ είναι. Έλα Γιώργο. Απλά ξέρεις τι γίνεται με τον Φερφατζίδη. Ο Φερφατζίδης δεν βρέθηκε ένας τεχνικός ή ένα τεχνικό team, ένα επιτελείο σε όλες τις ομάδες που πήγε. Να το δουλέψει, να το βελτιώσει λίγο εκεί που πρέπει, στην αδυναμία που έχει. Δηλαδή, ποια είναι η αδυναμία του Φετφατζίδη. Θυμάστε τον Έρης τον Άρη, βαρούσε να πούμε και η μπάλα πήγαινε χειρότερα από το πέραν του Καράπελα. Εντάξει, δεν έχει τελείωμα. Δηλαδή, βαρούσε και από πίσω, παιδί μου, οι φίλοι του Άρη φορούσαν κράνος. Δεν έχει τελείωμα να δημιουργήσει. Θέλουμε την εκρηκτικότητά του και την τρίπλα του. Θέλουμε και το ότι είναι πολύ γρήγορος. Πολλές φορές για μένα το μειονέκτημα του Φετφατζίδη είναι η επιπολαιότητά του που δεν μοιράζει την μπάλα. Δύο-τρεις τριπλάρες. Το κάνει τριπλάρες. Τους έχεις κάνει χαζούς. Δώσ' την μπάλα, ρε φίλε, φτάνει. Δεν αυτό αυτό το κάνει και τακτικά έχεις δίκιο. Έλα, Γιώργη. Άσο, μια που αναφέρθηκε σε αυτό εδώ το κομμάτι, καταρχήν να πω περαστικά για το παλικάρι, εσύ πολύ κατεμιά με τους Βραζιλιάνους. Μαωρίσιο ρίξη χιαστών. Αν και αυτό εδώ είναι πολύ σπάνιο, το οποίο είναι το κομμάτι που κρατάει δηλαδή την κνήμη στην ουσία. Αυτό πολύ δύσκολο να το πάρεις. Δηλαδή σαν τραυματισμό συνήθως. Ρίξει ο πίστιου χιαστού, έτσι λέγεται. Ναι. Είναι αυτό δηλαδή το παθαίνεις πιο πολύ σε ατύχημα παρά σε ποδοσφαιρική φάση. Και είναι και ο τρίτος Βραζιλιάνος μαζί με το Ζαμπά και το Μαωρίσιο. Και παιδιά, εύχομαι πραγματικά μετά από τόση απραξία να μην δούμε και τέτοιους ανάλογους τραυματισμούς. Είδε εδώ στη Γερμανία. Αυτό από όλους μπορεί να το δεις, Γιώργο, έτσι. Από όλες τις ομάδες. Ναι, ήδη στη Γερμανία εδώ άρχισαν να παραμιλάνε οι παίκτες, δηλαδή, γιατί ανά τρεις μέρες θα κάνουν τα παιχνίδια. Ενώ δεν είναι σε φουλ ρυθμούς, έτσι. Μην λέμε χαζά. Φαίνεται κιόλας. Άμα δείτε λίγο τα μάτς, εντάξει, δεν μαρκάρουν κανονικά. Λείπει δηλαδή. Φαίνεται σαν φιλικό το μάτς. Δεν ξέρω τι έχουν σκεφτεί. Πάντως πρέπει να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και όλο το επιτελείο πάρα πολύ προσεκτικοί. Ειδικά επειδή αναφερθήκατε και σαν αξία, εγώ θα πω τον Ζαμπά, τον πιστεύω πάλι πάρα πολύ. Είναι καθαρό αιμοάλογος. Δηλαδή άμα αυτό το παιδί είχε λίγο παραπάνω μυαλό, αλλά θα μου πεις είναι νέος. Έχει πολύ δυνατά φυσικά προσόντα, έχει δύναμη. Και μακάρι ο Βερέιρα να μπορέσει να τον αξιοποιήσει, γιατί είναι παιχταράς, έτσι, και έχουν δαπανηθεί και πολλά λεφτά. Δεν έχει δείξει ακόμα τίποτα. Ναι, λίγο τραυματιστεί όμως ήταν πολύ χώμα. Θύμισε Μπίσεσβαρ. Ναι, θύμισε Μπίσεσβαρ, αλλά θυμίσου λίγο και εκείνο και το μάτς που είχε κάνει με τους Λευκορώσους, που τους είχε πάρει μόνος του. Εντάξει, και ο Μπίσεσβαρ έκανε ένα μάτς με τον Άγιαξ, φίλε, κοντέψαμε να τους πάρουμε εκεί πέρα μόνοι μας. Μόνος του πήγε να το πάρει το μάτς. Μετά... Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Μετά... Προτιμώ να έχω ένα παίκτη να μου δίνει σταθερή αξία. Να ξέρω ότι με άριστα το 10 θα πάρω το 6,5 σε κάθε μάτς, παρά να τον έχω 10 να πάρει στα 10 σε ένα μάτς και στα υπόλοιπα 20 να μου σέρνεται. Τι να το κάνω αυτό. Ωραία. Δεν με βοηθάει. Πες αυτό το τελευταίο, Γιώργη. Πες. Θα ήθελες να δεις πάλι το Σταφυλίδη πίσω στην ομάδα, άμα γίνει κάποια πώληση, τέλος πάντων. Όχι. Εκεί στη θέση. Όχι. Όχι. Ξαναζεσταμένο φαΐ είναι. Είναι σαν να τα ξαναφτιάξεις με παλιά σου γκόμενα. Ναι, κατάλαβα. Έγινε μάγκες. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν υπήρχε περίπτωση, Τρέγιας να μην δώσει παράδειγμα έτσι με γυναίκα μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει, φίλε, το είπα για να το καταλάβει ο κόσμος. Στους δύο φίλους που είναι στην αναμονή για να κάνουμε το διάλειμμα. Το ένα το διάλειμμα το ξεχνάμε, τουλάχιστον το τελευταίο να το κάνουμε. Καλησπέρα. Και εννοείται όχι και στο φίλο μας τον Παπαδόπουλο. Λέει, μπορεί να πω αουξάκι το παιδί. Εντάξει, γιατί σημαίνει ότι πήγαινε ΠΑΟΚ. Πρέπει να έρθουν να παίξουν και στον ΠΑΟΚ. Τον, ναι, τον θυμάμαι, στο αεροπλάνο που είχε φωνάξει το σύνθημα κατά του Άρη ο κύριος. Ναι, τον θυμάμαι. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. 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 Γεια σου. Σταύρος Καβάλα. Να το. Γεια σου, Σταύρο, γίγαντα. Έλα, Σταύρος, ακούμε. Τώρα για το Φετμαντζίδη. Πεχταράς ήταν, αλλά μάλλον ήταν τεμπέλης, ρε παιδιά. Δεν μπορεί 10 χρόνια να μην έπαιξε μπάλα σε καμία ομάδα.
Φέτος... Ήταν τον Πέρυσι, το έχει τα στοιχεία, φοβερό φέτος, ταλέντο, φοβερή τρίπλα, φοβερά τέτοια. Φέτος έχει κάνει τρομερή χρονιά, έτσι. Ναι, η φέτος. Μόνη χρονιά που έκανε, ρε παιδιά, ναι. Είναι φέτος και μια χρονιά. Να σου πω κάτι, γιατί άκουσε με, γιατί εγώ να μην λέμε, ναι. Να λέμε και αυτά που όχι πέφτουμε έξω. Εγώ το καλοκαίρι είχα πει πέρσι ότι τον Φερφατζίδη που είχαμε δει για μισό χρόνο δεν θα τον ανανέωνα. Βέβαια, ο Φερφατζίδης εκείνη τη μισή χρονιά ήταν μεταξύ πάγκου, δηλαδή δεν ξεκινούσε. Μόλις τον εμπιστεύτηκε ένας προπονητής και τον ξεκινούσε ενδεκάδα, είδαμε έναν διαφορετικό Φερφατζίδη, έτσι. Για να τα λέμε και αυτά. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Δηλαδή, μόλις έγινε βασικός και αναντικατάστατος κατά κάποιο τρόπο, ενώ υπήρχε ο Άρης εκεί μπροστά, τουλάχιστον είχε επιλογές. Έδειξε άλλο πρόσωπο. Η αλήθεια είναι αυτή, και έκανε φανταστικό. Δεν παίζει ρόλο γιατί με τον Παντελίδη από ό,τι φαίνεται δεν τα έχει. Δεν καλά, τα αυτός. Έχει καλά. Αυτό φαίνεται. Ναι, ναι. Φαίνεται. Τώρα για το Κουτσιαλοκούλη που είπατε, παιδιά. Επειδή ξέρω τον γιατρό του, του Κουτσιαλοκούλη, του γιατρού που είχε ο Εργοτέλης τέλος πάντων, που πήγε ο Εργοτέλης, είδε απαθολόγος αυτός ο γιατρός, μου είχε πει ιστορίες κακές για πορτοκαλάδες ποδοσφαιριστών του Εργοτέλη, ξέρω εγώ και τέτοια. Που μετά τη σταμάτησε κιόλας, γι' αυτό ήταν τόσο το πέσιμο. Και τώρα αυτός εδώ είναι φίλος μου ο γιατρός. Παιδιά, κοίτα. Δηλαδή πριν έρθει στον ΠΑΟΚ ήταν σούπερ, παιδί μου. Αν θες την άποψή μου, ο Κοτσιανικούλης δεν είναι άσχημος παίκτης, αλλά όταν, όπως λέει και ο Τάσος, με οποιονδήποτε παίκτη, ειδικά πιτσιρικά, στον πρώτο χρόνο τον κάνεις Μέση, Μαραντόνα και τέτοιο και παίρνει και λεφτά, ο Έλληνας έτσι είναι. Τώρα, παιδιά, θα τα ρίξει... πρέπει να τα λέω κιόλας και τέτοια. Απλά να σας πω ότι... Θα τα ρίξω κόκαρα. Στον κόκαρα. Καλό. Δεν θα δουλέψει. Θυμάσαι μια παιχτούρα που ήταν και μέσα στο Σαράτσογλου με τη Φενέρμπαχτσέ έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Οφειλωμένο. Θυμάσαι στον Αστέρα Τρίπολη. Βέβαια, δεν θυμάμαι το Φιλωμένο τον Ιωνικό. Δεν θυμάμαι το Φιλωμένο. Στον Τρίπολη, στην Τρίπολη έπαιζε ο Φιλωμένο. Το θυμάμαι. Στον Ιωνικό ή Τρίπολη. Στην κόκκινη που πήραμε μέσα με τον κόλτο Μουσλίμοβιτς που ήταν Μουσλίμοβιτς, bye bye Φενέρμπαχτσέ. Έπαιζε. Ήταν καλή μεταγραφή εκείνη την εποχή ο Φιλωμένο. Ναι, στον ΠΑΟΚ έπαιξε. Όχι, μόνο εκείνο το παιχνίδι λίγο ήταν καλό. Δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ, Σταύρο μου. Δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ, Σταύρο. Μια μέρα θέλω να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Ο Γεωργιάδης που ήταν στις αίρες και εκείνος ένα παιχνίδι με την τότε να με έκανε. Ναι. Καταλάβατε ποιο. Ο Γεωργιάδης στις αίρες. Ναι, που έκανε από δύο κούρσες από αριστερά, το ένα γκολ του Αθανασιάδη και το άλλο... Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Και αυτόν τυχαίνει να τον ξέρω προσωπικά, ρε παιδί μου, το παιδί αυτό. Ωραία, κόμμενα. Ναι. Απλά εντάξει, γι' αυτό το παιδί, πίσω από κάθε ποδοσφαιριστή κρύβεται και μια ιστορία, παιδιά, γιατί... Πολύ μεγάλος παίκτης. Για μένα ήταν πολύ μεγάλο παίκτης ο Γεωργιάδης. Πίσω από κάθε ποδοσφαιριστή, κοντά μπορώ να σας πω κάποια πράγματα. Άμα τύχει ποτέ, γιατί ξέρω πάρα πολλούς προσφυριστές και εγώ έκανα αυτή τη δουλειά. Να μην κινδυνολογούμε, Σταύρο, που σε παρακαλώ στον αέρα, δεν θέλω να κινδυνολογούμε και να λέμε κάτι τέτοιο. Ναι, σίγουρα από κοντά. Εντάξει, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση αυτό με ντόπινγκ και τέτοια, αυτός άλλα προβλήματα έχει. Okay. Έγινε. Να είσαι καλά, παιδιά. Να είσαι καλά, Σταύρο. Και εσύ, καλό βράδυ. Πάντως σε κάτι κρεμούλες και κάτι νουτρίτσια και κάτι νουτέλες και μερέντες. Και εκεί στον Ολυμπιακό είχε πολύ πράγμα. Κάτι ο Λαϊτάν ξαπλωνόταν, κάτι... Πώς το λέγανε τον άλλο, ξαπλώθηκε κανένα δύο τρεις ξαπλώθηκε. Ο Λαϊτάν νομίζω είχε πρόβλημα και υγείας, αν θυμάμαι καλά. Και μετά στη Βέρεια, κάτι δεν το θυμάμαι. Ναι. Και ο άλλος που ξαπλώθηκε, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αυτά. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάτι δύο τρεις ξαπλώθηκε από τον Ολυμπιακό. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου να θες. Γεια σου και σένα. Ο Δημήτρης είμαι. Έλα ρε Δημήτρη, έλα καλησπέρα. Γεια σου Μίτσο. Γεια σου παιδιά. Πάμε. Ήθελα να πω πιο τρία πράγματα. Καταρχήν ένα για σένα Ζάχο. Αυτό που λες για το πόρισμα της Πανού, ότι το 12-13 πέσατε, κάνατε, αυτά που αναφέρεις δεν ισχύουν, γιατί το πόρισμα αναφέρεται στην περίοδο 15 και μετά. 12-15 λέει. 12-15 λέει. Από 15 και μετά, και γι' αυτό δεν περιέχει μέσα το πόρισμα και το καραστημένο για μένα Ολυμπιακός Βέρεια. Γιατί είχα διαβάσει και ένα άρθρο του Σωμαίδη που το ανέλυε αυτό, γιατί δεν περιέχεται, γιατί εξετάζει συγκεκριμένη ανακρίτρια, εισαγγελέας, την περίοδο από το 15 και μετά. Άρα αυτό που λες ότι το 12-13 πέσα που κάναμε, δεν ισχύει, γιατί δεν πιάνασε την περίοδο εισαγγελέας. Προχώρα, οκ. Δεύτερον, ήθελα να πω πολύ καιρό το λέω και στον Τάσο, δεν ξέρω αυτός με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, έχω ένα παράπονο το θέμα ότι βλέπουμε φέτος στο ΑΕΚ
ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο, στο ΆΚΑ, στον αγώνα πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ παίξει φοβερό παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν... Εκεί έπρεπε να ήταν 0-3, 0-3 ημίχρονο. Έχει χάσει και πέναλτι ο Μπίσης. Χαλαρά... Ναι, χαλαρά 0-3. Βλέπουμε ότι στο ημίχρονο μπαίνει στα αποδυτήρα των διαιτητών ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Ο επικοινή πρόεδρος τελικά, τέλος πάντων δεν είναι... Και βλέπουμε δεύτερο ημίχρονο να γίνεται άλλο παιχνίδι. Πάλι στο Καραϊσκάκι... Με τον κόλφο το πάνω στο Μαουρίσιο που έγινε, έτσι. Πάνω στο Αγκούστο. Στον Αγκούστο, ναι. Στο χώρο του κέντρου που έχει μπάλα. Πάνω στο Καραϊσκάκι, 0-1 ο ΠΑΟΚ, στο ημίχρονο μπαίνουν πάλι στα αποδυτήρια. Βλέπουμε άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, ως πότε αυτό θα συνεχίσει και θα γίνει, θα υπάρχει τιμωρία. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να κάνει κάποιες ενέργειες ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, λαμβάνουν κάτι ποινές χάδια, κάτι χρηματικά πρόστιμα 10-15.000 ευρώ, ξέρω εγώ. Να είχαμε να λέγαμε. Και μπαίνουν όποτε γουστάρουν, τα αποδυτήρια και πουλάνε τα υλίκια. Και βλέπουμε άλλα παιχνίδια. Αυτός τώρα δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν είναι αλλίως αποτελέσματος. Από την πλάγια εδώ. Το λες και έτσι. Από την πλάγια εδώ είναι αλλίως αποτελέσματος. Αλλά δεν ξέρω, δεν βλέπω και την ΠΑΟΚ να αντιδρά πολύ δυναμικά σε τέτοια θέματα. Γιατί δεν έγινε μία φορά, έγινε μία, έγινε δύο, έγινε τρεις ως πόδια. Άμα είναι έτσι, θα παίρνει και ο Γιώργος δύο άσβερκους και να πηγαίνει πριν τον αγώνα, στο ημίχρονο, τα αποδυτήρια στην Τούμπα και... Εντάξει, αυτά δεν είναι λύση τώρα, ρε Σταύρο, τώρα, εντάξει. Δεν είναι λύση, αλλά όταν τα βλέπεις... Εμείς είπαμε δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τα μούτρα τους, εμείς θέλουμε να κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό και αυτό που θέλει ο οπαδός του ΠΑΟΚ παραδοσιακά δεν με νοιάζουν οι διοικήσεις. Άρα εγώ τώρα με τα παιδιά, δηλαδή χρόνια που πηγαίνουμε στο γήπεδο και αυτό που ζητάει ο οπαδός του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΞής, ο καθαρός, ο γνήσιος, είναι το 50-50. Δεν θέλουμε ούτε βαβά πέναλτι. Ούτε να δικούμε άλλες ομάδες, ούτε τίποτα. Παίξαμε. Δεν παίξαμε, χάσαμε, γεια σας. Και αυτό φαίνεται στα ραδιόφωνα, φίλε, πάρα πολύ που γίνεται, γιατί βλέπεις με τον Άρη τι έγινε. Φάγαμε ντόρτι, δεν φάγαμε. Τι βγήκαμε και είπαμε. Δεν είπαμε ότι έφταιγε ο διαιτητής, έφταιγε ο ένας, μας έφταιγε το κορδόνι, μας έφταιγε, ξέρω εγώ. Μία διαρροή έλεγε. Έτσι έλεγε. Μία διαρροή. Είπε κάτι ψηλά, όχι επίσημη ανακοίνωση. Φίλε, εμείς αυτό που είπαμε, εγώ θυμάμαι δεν ότι ο σένα, ήταν... Δεν λέω για σένα, δεν λέω για σένα. Ναι, άλλο λέω. Ναι, δεν ήταν έτοιμος για αυτό το μάτσο, ο Άρης το έδινε πιο πολύ. Εντάξει, έκανε 4 ακόμα, έχασες, γεια σας. Δεν ήσουν αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό, τι θα γινόταν τώρα. Θα τους έφταιγε το γήπεδο. Θα τους έφταιγε ο διαιτητής. Θα τους έφταιγε το δοκάρι γιατί έγινε σεισμός 3 ρίχτερ και κουνήθηκε. Δηλαδή ό,τι απίθανο υπήρχε θα τους έφταιγε. Όσο ο ΠΑΟΚ λοιπόν ήταν πρώτος στην βαθμολογία και το θυμάστε όλοι, το πρωτάθλημα ήταν στημένο. Και ο Καραπαπάς το έλεγε, και ο Θεοδωρίδης το έλεγε, και ο Μαρινάκης το έλεγε, και ο επίσημος Ολυμπιακός το έλεγε. Μόλις περνούσε ο Ολυμπιακός μπροστά στην βαθμολογία, το πρωτάθλημα ήταν κανονικό. Ωραία. Μόλις τώρα περνούσε ο ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα ήταν στημένο. Φταίει το σκυρολόι του Περέιρα, αυτά δεν λέγανε ρε παιδιά. Okay. Τι είναι το σκυρολόι του Περέιρα, δηλαδή που κράζανε και δίνανε και ήταν οι διαιτητές οι άσχημοι, οι κάκιστοι και δίνανε τα παιχνίδια όπως λέγανε στον ΠΑΟΚ. Είναι οι καλοί διαιτητές που δίνουν το ποτάλιμα στο Ολυμπιακό. Και αυτό το ποτάλιμα θα το πάρει ο Ολυμπιακός τελικά, λέμε αν. Θα είναι το ποτάλιμα του κορονοϊού. Γιατί δεν βγαίνουν οι αεξίδες, οι Παναθηναϊκοί, οι Αριανοί να το βαφτίσουν το ποτάλιμα. Και πέρσι το βαφτίσαν το ποτάλιμα των Πρεσπών. Τώρα και εσείς θα λέτε του κορονοϊού θα λέτε. Έλα. Ναι, γιατί φέτος δεν μιλάει κανείς. Εγώ δεν άκουσα κανέναν Αριανό, κανέναν Αεξή, κανέναν Παναθηναϊκό, κανέναν Πανιόνιο. Δεν τελείωσε. Να βγει και να πει αυτό το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, να το πάρει πώς τα ονόματα. Μα μπορεί να το πάρει και ο ΠΑΟΚ. Άμα δικαιωθείτε και τους περάσετε και 7 βαθμούς, θα το πάρετε κιόλας. Ναι, εγώ δεν λέω για τον ΠΑΟΚ. Λέω από ό,τι φαίνεται δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Okay. Γιατί δεν βγαίνει να πει κανείς κάτι τώρα φέτος. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τόλμησε και πήρε. Έκανε δηλαδή μετά από επενδύσεις 7 ετών ο άλλος έχει δώσει 500 εκατομμύρια ευρώ. Έκανε ομαδάρα, έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Πήρε ένα πρωτάθλημα, πήρε ένα ντάμπλ και πρέπει να το φάμε. Και ο Ολυμπιακός όταν τα παίρνει δεν τρέχει τίποτα για τους άλλους. Εντάξει ρε παιδιά, οκ. Okay. Ωραία Δημήτρη, κλείσε με αυτό μόνο. Κλείσε με αυτό. Θέλω από δύο πράγματα. Κλείσε, ναι. Δεν είπα να γίνουμε σαν κι αυτούς, αλλά από τη στιγμή που συμβαίνει. Δεν υπάρχει πώς το λέω, ανταγωνισμός, δίκη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Οπότε δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Ωραία. Να πω και κάτι ακόμα, θα σας παρακαλώ. Ναι. Κλείσε με αυτό. Λοιπόν, και το... ήθελα να πω 5-6 πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Απέρασε λίγο νωρίτερα. Έχει μισή ώρα και που πήρα, απλά είχατε πολλές γραμμές γι' αυτό. Εντάξει, άκαμε. Και ήθελα να πω ότι...
μια πρόταση δική μου για το πώς θα μπορούσε να γίνει το πρωτάθλημα μας πολύ δυνατό. Θα ήταν να κάνουμε ένα κοινό πρωτάθλημα με την Κύπρο, όπου άμα είχαν προσθεθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα οι κυπριακές ομάδες, είχε από Ελ, Ομόνια, Ανόρθωση κτλ. Θα γίνει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, καθώς δεν θα υπήρχαν ομάδες στη Λεβαδιακού και τέτοια, να είχαν μειωθεί και λίγο οι ομάδες. Θα πήγαινε ο Πάκος στην Αποέλ, θα ήξερα να το κερδίσει. Θα υπήρχε ένας μεγάλος ανταγωνισμός, είναι κάτι εφικτό. Υπάρχει ένα φύλλο αδριατικής λίγκας στο μπάσκετ που συμμετέχουν από πολλές χώρες ομάδες. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Και το πάκο ότι δείχνει αυτό που έλεγε ο Τάσος, ότι δεν είναι ίδιος με τους κάτω, είναι ότι όταν κάποιοι είχαν τη δύναμη, γίναν παράγκες. Όταν είχε απέξει ο Πάκος τη δύναμη, έφερε ξένους γιατές και έβαλε VAR. Οπότε και οι μη παοξίδες θα κάψουν και να σκεφτούν αυτό το κλπ. Το VAR. Τι ζητάει ο ένας και τι ζητάει ο άλλος. Το VAR θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς, ρε φίλε. Δεν το βάλω πάω. Μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει. Θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς. Όταν είναι σε όλη την Ευρώπη, θα στην Ελλάδα θα ερχόταν δηλαδή. Ή είναι δυνατόν. Εντάξει. Πού το ξέρω ότι δεν θα βρίσκαν οι άλλες δικαιολογίες. Εντάξει, τώρα καλά. Το αν δεν θέλει ένας και θέλουν οι άλλοι 13-14, πώς είναι, δεν γίνεται να περνάει το ένα. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Άμα θέλει ο ένας και είναι ισχυρός, βεβαίως και γίνεται. Βεβαίως και γίνεται. Okay. Βλέπεις τι ψηφίζουν όλοι όταν παίρνει μια θέση ο Ολυμπιακός και κοιτάζονται από πίσω του. Ωραία. Δεν έχει θέλει. Ωραία, Δημήτρη, sorry, πρέπει να σε κλείσω γιατί πραγματικά δεν θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε ούτε αυτό το διάλειμμα. Δεν γίνεται. Γεια σου, Δημήτρη, να είσαι καλά. Εντάξει, είπαμε είναι 3 τα διαλύματα, μισό κάνουμε, να κάνουμε τουλάχιστον 1,5, έτσι. Λοιπόν, Τάσο, μένεις εκεί που είσαι. Πάμε γρήγορα στο μικρό διαφημιστικό. Αμέσως μετά οι τελευταίες γραμμές και η αποφώνηση εμάς, ο επίλογος ο δικός μας. Μείνετε συντονισμένοι πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 15 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μπαρμίτα, πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούγκ πίσω από το μικρόφωνο, 2310-287 και 3 οκτάρια. Τάσο, είσαι εδώ, έτσι? Φυσικά. Ωραία, να δώσω αποτελέσματα. Έχουμε έναν φίλο στη γραμμή. Αυτό το καφέ είναι, δεν γίνεται, ρε φίλε, ότι παίζουμε το αντίθετο. Πώς γίνεται αυτό? Φορτούνα Ντίσσελντορφ, Σάλκε, αυτή η ομάδα που δεν έχει να βάλει γκολ καμιά 12 αγωνιστικές, 0-1. Άουσμπουργκ, Πάντερμπορν, ναι, 0-0. 3-0 η Χόφενχάιμ και η Κολονία, παίζουν και οι 2-10. Και η Ουνιόν Μάιντς, 1-1. Θέλουμε άλλη μισή ώρα και κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι, έχουμε γραμμές. Να δούμε τι θα γίνει και με τις εκλογές της ΕΠΟ, γιατί και η FIFA και η UEFA ήταν ξεκάθαρη στην επιστολή τους προς την ΕΠΟ μετά την γνωστοποίηση από τον κύριο Αβγενάκη ότι υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση οι εκλογές να γίνουν τον Οκτώβριο, και αυτή είναι και η επιθυμία του Ολυμπιακού φυσικά, γνωρίζουμε όλοι τη θέση του Ολυμπιακού. Έστειλε επιστολή η ΕΠΟ στη FIFA και την UEFA γιατί είχαν συμφωνήσει νομίζω το Φεβρουάριο και οι τρεις πλευρές, παρουσία νομίζω και του Υφυπουργού και της Πολιτείας, να γίνουν εκλογές τον Ιούλιο τώρα. Και ξαφνικά σκάει το παραμύθι από τον Αβγενάκη, ο οποίος τώρα τα γυρίζει και λέει δεν ήταν δικιά μου λέει, η απόφαση, είναι λέει της κυβέρνησης, λέει, ήταν κυβερνητική η απόφαση. Δηλαδή δίνει στεγνά το κόμμα του ο κύριος Αβγενάκης. Είναι ξεκάθαρη λοιπόν η επιστολή προς την ΕΠΟ, η οποία θα είναι υποχρεωμένη να τα βρει πλέον με την Πολιτεία, να συζητήσει για το χρόνο της διενέργειας των εκλογών στην ΕΠΟ, και κάποια συγκεκριμένα στελέχη της ΕΠΟ έχουν υποστηρίξει και σήμερα όταν ρωτήθηκαν σχετικά ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα λέμε το να γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, και ότι στο σχετικό υπόμνημα που ετοιμάζεται για το ΔΣ της Παρασκευής θα περιλαμβάνεται περιθώριο από τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο με νέο προσανατολισμό για το φθινόπωρο. Στελέχη της ΕΠΟ οι οποίοι βασίστηκαν και στις κυρικές συνθήκες του καλοκαιριού αλλά και στο θέμα του κορονοϊού. Κοινώς η ΕΠΟ θα πρέπει να κάνει μια νέα επαφή και ολοκληρώνω να πάρουμε τις γραμμές με την Πολιτεία και να αρρωστικοποιήσει το θέμα των εκλογών. Το παράξενο και παράδοξο για μένα είναι ότι στελέχη της ίδια της ΕΠΟ σήμερα κιόλας άρχισε να συζητάνε, λέει, ότι θα κάνουμε πρόταση, λέει, να γίνουν εκλογές από Ιούλιο και Οκτώβριο. Εντάξει, για να το κλείσουμε, ναι. Το σωστό είναι να γίνουν το καλοκαίρι, ούτως ώστε το νέο πρωτάθλημα να ξεκινήσει ή με νέα διοίκηση της ΕΠΟ ή άμα ξαναβάλει ο κ. Γαμμένος και κερδίσει με την ίδια. Το σωστό είναι να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πριν ξεκινήσει, να γίνουν οι εκλογές. Πάμε στις γραμμές. Έτσι. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, εγώ είμαι παιδιά. Εσύ φίλε μου, το όνομά σου αν θες. Γεια σας, είμαι ο Σπύρος από Βέρεια. Γεια σου Σπύρος, ακούμε. Γεια σου Σπύρο. Πάω ξύς. Ωραία. Καταρχήν ήθελα να απαντήσω στον Πασχάλη Τάσο. Ναι, σε ακούμε. Πω, πέρσι που ήταν, γιατί δεν έρχονταν να σου πει να βγείτε για να φάτε και να πιείτε και ποιο όποιος θα κέρδιζε να πληρώσει. Πέρσι ήταν εξαφανισμένος. Δεν με πειράζει, εμένα και φέτος το βάζω. 2-0 κέρδιζε και έχασε 3-2 στο τελευταίο μας. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να πω ρε παιδιά, Ζάχου, σε σένα θέλω να απευθυνθώ. Σε ακούω, Σπύρο. Γιατί ο Τάσος τα λέει. Για ποιο πράγμα. Ο Τάσος κάθε και λέει για το Μαρινάκι το τι έχει κάνει. Εσύ μια φορά, κάθε βράδυ δεν υπάρχει έτσι, κάθε βράδυ σας ακούω, μια φορά δεν σε έχω ακούσει να πεις, να βγεις και να πεις, α, σήμερα έχουμε αυτό να πούμε για το Μαρινάκι, έκανε αυτό. Τίποτα. Νέκρα. Τι να πω για το Μαρινάκι ότι έκανε αυτό, γιατί εσύ τι ξέρεις ναι, ότι έκανε ο Μαρινάκι. Για αυτά τι... όλα που θε, για ποιο πράγμα. Για ποιο πράγμα. Ο άμα είναι ένοχος να καταδικαστεί και να πληρώσει. Τι θες να πω. Δεν κατάλαβα. Αυτό, κοίταξε, αυτά είναι... Το λες εσύ για, ξέρεις, για να το λες. Εσύ όσο βγες και πες εσύ ότι είναι ένοχος. Εγώ δεν μπορώ να πω. Άμα θέλεις εσύ να πεις... Όχι, όχι, δεν σου είπε ο φίλος να πεις ότι είναι ένοχος. Σου είπε ότι γίνεται ένα ρεπορτάζ, παιδί μου, καθημερινά. Δηλαδή, ναι, όταν ναι. Κατηγορείται και για εσύ, τη συμμορία. Αυτό γίνεται, αν μην το πούμε, ρε παιδιά. Στο πούμε, το λες εσύ. Ναι, τι θες να πω εγώ, δηλαδή. Όταν κατηγορείται, βγαίνει ο άλλος και τον κατηγορεί ότι τον απήγαγαν από το Χίλτον, του βάλανε τα όπλα στην πλάτη με συγχαστήρες και μιλούσε με τον Μαρινάκη στο επόμενο λεπτό. Δεν γίνεται να το σχολιάσουμε. Το σχολιάσαμε, νομίζω. Το είπε εσύ και το σχολιάσα κι εγώ. Όχι, αυτό σου λέει ο φίλος. Δηλαδή, να το κατηγορήσει. Να το πω εγώ λέει. Ναι. Ναι. Σου λέει μια φορά αντί να πει ο Τάσος, παιδί μου, κατά το αυτό, το πεις εσύ αυτό λέει. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Okay. Αν δεν λέω λάθος, τώρα εδώ είναι ο φίλος. Ωραία, ωραία. Οκ. Ναι. Ότι το σχολιάζω, το σχολιάζω. Ότι σχολιάζω, το σχολιάζω. Τώρα ότι δεν το αναδεικνύω εγώ, εντάξει, δεν μπορείς να το πεις. Ναι, για ποιο λόγο, γιατί αν δεν το αναδεικνύεις εσύ, δεν το αναδεικνύει κάποια άλλη ομάδα και το αναδεικνύει μόνο ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει ουσία το θέμα. Φίλε μου, όταν τον Άρη τον έσφαζε ο Ολυμπιακός, το αναδεικνύες εσύ, το έβγαινες. Ή όταν ο Άρης αδικούνταν και δεν ανέβαινε από την γάμα εθνική, δεν γινόταν μπαράς από την ΕΠΟ. Βγήκες εσύ καμιά φορά εδώ στο Λίμπερο, εγώ δεν ήμουν να πεις ρε παιδιά, είναι αδικία αυτό. Κοίταξε, αν είναι να γυρνάμε στα πίσω χρόνια. Δεν είναι πολύ πίσω. Πριν δύο χρόνια είναι. Σπύρο, δεν πάμε πίσω. Σπύρο, αυτό που σου λέω πριν δύο χρόνια είναι, δεν είναι πριν 20. Πριν δύο χρόνια είναι, τρία. Εντάξει, δεν είναι πριν 20. Αν μου πεις ότι το έλεγες, θα σε πιστέψω. Πες μου, είπα ότι είναι αδικία αυτό που έγινε στον Άρη, που άλλαξε ο κανονισμός της ΕΠΟ για να μην γίνει μπαράς και την επόμενη χρονιά έγινε μπαράς και δεν ανέβηκε ο Άρης από την ΓΑΜΑ Εθνική. Το είπες, Σπύρο. Να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα. Α, δεν το ήξερα. Αν το ήξερα... Κοίταξε, άκου να σου πω. Εγώ θέλω να ξέρεις. Ναι, αλλά ήταν επιλογή του Άρη να πάει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι, Ζάχο, το πούμε και αυτό. Σωστά. Αυτό τι σχέση έχει, δηλαδή. Έπρεπε να διοικηθεί. Δεν έχει σχέση. Τι σχέση, εγώ σου μιλώ, έπαιξε στην ΓΑΜΑ. Αυτή που κάνατε την επιλογή να πάτε τρίτη δική. Μα εγώ δεν λέω αυτό. Κάναμε λάθος, σωστά, πήγαμε στη ΓΑΜΑ. Παίξαμε στη ΓΑΜΑ. Παίξαμε στη ΓΑΜΑ. Αυτό που λέει ο φίλος. Παίξαμε στη ΓΑΜΑ. Είναι το να ακουστεί. Στην πόλη μας, η οποία πόλη μας έχει σφαγιαστεί από τον Ολυμπιακό. Και ο Άρης περισσότερο. Να ακουστεί κάτι άσχημο που γίνεται, κάτι άσχημο που γίνεται από έναν μεγάλο παράγοντα, τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Γιατί δυστυχώς τα ΜΜΕ και τα παπαγαλάκια όλων αυτών των κυρίων. Τάσο. Εδώ κατηγορείται και το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ας με πω κουραστικό, δεν πειράζει. Ωραία, πες και να πω και δεν το είπαμε εμείς, η ανακρίτρια, έτσι, κυρία Σπάνου. Κατηγορητήριο κακούργημα. Για σύσταση συμμορίας. Ωραία. Για έξι χειραγωγημένα παιχνίδια. Και λέω εγώ, και μου λέει ο φίλος. Δεν το έγραψε. Αυτό μία είναι εφημερίδα. Εγώ λέω αυτό που αναφέρθηκε σε μένα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αναφέρθηκε σε μένα ο φίλος. Και λέω, τότε ναι, δεν έγινε εντάξει, πριν 30 δεν το χρόνια. Όχι, δεν το λέει με κακία. Ούτε εγώ λέω ότι μου το λέει με κακία και απαντάω. Και λέω εγώ, του δίνω την απάντηση ακριβώς με το ίδιο τέτοιο. Γκυρτζίκι είχαμε τότε. Πρόσεξε, Γκυρτζίκι. Δηλαδή, βαθύ Ολυμπιακός. Πώς λέμε βαθύ Πασόκ. Γκυρτζίκι. Ναι. Ο Άρης έπαιξε στη ΓΑΜΑ. Λάθος του, σωστά. Επιλογή του ήταν δική του. Έπαιξε στη ΓΑΜΑ. Έπεσε. Βγήκε δεύτερο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Λόγω ότι κάποιες ομάδες δεν μπορούσαν να σταθούν στη Β' Εθνική, έδινε δικαίωμα ο Κοκ τη ΕΠΟ να γίνει μπαράς.
εκείνη τη χρονιά ο Κύριος Γκερτζίκης, ο βαθύ Ολυμπιακός, ο βαθύς Ολυμπιακός, είπε δεν θα γίνει μπαράς. Βγήκε ο Σπύρος, ναι, να αλλά, πει, ρε παιδιά, εδώ έχουμε μία αδικία από το βαθύ Πασόκ, Παύλα Ολυμπιακός. Βγήκε Σπύρο μου. Ναι. Όχι, ναι, γιατί ναι, σου άρεσε αλλά... τότε εκείνο. Σου άρεσε. Όχι, κάνεις λάθος. Να σου πω γιατί. Για να σου πω γιατί. Σ' ακούω, ναι, γιατί τώρα βλέπεις από μόνο σου εκτίθεσαι και σαν γιατί να λες ότι τώρα είμαι φίλος προσκύμενος προς τον Ολυμπιακό. Όχι, φίλε. Όπως σου λέω, όπως δεν... Όπως λέω, δεν μιλάω, όχι, όχι, λέω όπως δεν μιλάς εσύ για κάτι που σου άρεσε που γίνεται κατά του Άρη, όχι ότι αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό είναι κατά του ΠΑΟΚ, εντάξει, έτσι δεν μιλάω κι εγώ. Όταν θα μιλήσεις εσύ θα μιλάω κι εγώ για όλα. Δεν μίλησες. Εγώ θέλω να βγουν και οι Ερακλειδείς να κράξουν το Μαρινάκι. Πώς το λένε, το Σαββίδι μπορεί, το Μαρινάκι δύσκολα. Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή καταλαβαίνει τι γίνεται. Αργιανοί Ηρακλειδείς κράζουν το Σαββίδι. Καλά, Ηρακλειδείς είχαν σηκώσει και πάνω. Που έφερε το ΒΑΡ, είχαν σηκώσει και πάνω. Ναι ρε φίλε, το ξέρω. Ο Σαββίδις δηλαδή έφερε το ΒΑΡ. Δεν έφερε το ΒΑΡ ο Σαββίδις, εντάξει. Ο ΒΑΡ, ο Σαββίδις το έφερε, το ΒΑΡ, ποιος το έφερε. Εντάξει, όχι. Και μάλιστα είχε πει την πρώτη χρονιά που έκανε την πρόταση να το χρηματοδοτήσει ο ίδιος. Δεν το χρηματοδότησε όμως. Δεν το χρηματοδότησε όμως, έμεινε τέτοιο. Δεν το χρηματοδότησε. Εντάξει, δεν θα ήταν και σωστό. Αυτόν τον άνθρωπο, επειδή είναι πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο μόνος και η μόνη ομάδα που στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει πολεμήσει τόσο λησαλέα τον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός έχει πολεμήσει τόσο λησαλέα όσο καμιά άλλη ομάδα, τον Παναθηναϊκό δεν πολεμάει ο Ολυμπιακός. Αντί να βγείτε εδώ και να χειροκροτείτε όλη αυτή την προσπάθεια, βγαίνετε και το κράτο. Επαναλαμβάνω για να το κλείσουμε κιόλας, θα μιλήσει και ο Σπύρος. Θα μιλήσει και ο Σπύρος. Δεν λέτε και για το Μαρινάκι τίποτα. Λέω ότι ο τότε προπονητής, αδελφός του ιδιοκτήτη του Άρη, του τότε Άρη, έτσι, ναι, εκείνη τη χρονιά τη ΓΑΜΑ Εθνικής, ήταν αυτός που έκανε, ναι, την καταγγελία για το Ολυμπιακό Σβέρια. Δεν νομίζω κανένα, ναι, μέσα από τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει καμιά τέτοια καταγγελία. Και το πλήρω. Έχει ο ΠΑΟΚ εκεί να κατευθεί, ρε φίλε. Πώς ρε φίλε, ο Άρσιν έκανε την καταγγελία, δεν την έκανε. Και το πλήρωσε ο Άρης ακριβώς με αυτά που σας είπα από τον Κερτζίκη. Εδώ τώρα μιλάμε ότι πρέπει να υπάρχει κατηγορητήριο για να επιβιβαστεί. Εσύ δεν το έχεις αποθυμένο σαν οπαδός της Θεσσαλονίκης να επιβιβαστεί. Άμα είναι ένοχος και αποδειχθεί, όχι να υποβαστεί, να πέσει 32 κατηγορίες. Γιατί εγώ σου είπα να μην πέσει. Όχι, ξέρεις, σου λέει τώρα ο φίλος ότι δεν το δείχνεις ότι το πολύ θέλεις, αυτό σου λέει. Όχι, φίλε, να πέσει. Να πέσετε κι εσείς, να πέσετε και οι δύο, να πάρουμε και πρωτάθλημα. Γιατί δεν το κατάλαβα. Καλά. Κοίταξε αυτά. Κοίταξε να μας πείτε πώς είναι, εσείς που πέσετε για να ξέρετε. Θα σου δώσω τους χάρτες, έχω μερικούς. Θα σου δώσω να μην τους έχεις. Ωραία, Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω κάτι τελευταίο που έχεις να πεις. Γιατί να κλείσουμε. Λοιπόν, τίποτα, παιδιά, σας ακούω κάθε βράδυ. Να σε καλά. Να σε απλά, Τζάχου, αυτό θα ήθελα να σου... Δηλαδή, προσπάθησε το... Καλό θα κάνεις, να ξέρεις. Καλό δεν θα κάνεις. Ωραία, ρε Σπύρο. Έγινε, φίλε μου. Στο λέω φιλικά. Να σε καλά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για τη συμβουλή. Σου είπα. Καλό βράδυ, καλό. Όταν ενδιαφερθείτε κι εσείς για τον Άρη έμπρακτα, γιατί ο Άρης έστω στη διαδρομή αυτή προσπάθησε, εντάξει, είναι αντίπαλος ο ΠΑΟΚ να τον κάνει κακό σε εισαγωγικά αγωνιστικά, τον έχει κάνει και 100 δράμια καλό. Από τον ΠΑΟΚ 100 δράμια καλό δεν έχουμε δει εμείς ποτέ στην ιστορία μας, έτσι. Όταν κάνετε κι εσείς, θα το συζητήσουμε κι αυτό. Να είσαι καλά. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό το ένα μετάλλο, επειδή μου. Εντάξει. Ωραία, μην το κάνουμε, δεν έχουμε χρόνο το ατάσσο, είναι και 58 και έχουμε δύο φίλους. Εντάξει, απλά είναι το ένα κατηγορητήριο για πρόεδρο, το άλλο είναι. Ναι, σου είπα. Για μια ομάδα συγκεκριμένη. Okay. Έλα, φίλε. Για ένα πρόεδρο μισητό εννοείται ότι ο συγκεκριμένος που μιλάμε ότι είναι μισητός εδώ στη Θεσσαλονίκη και από τις τρεις πλευρές. Δεν το συζητάμε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να κάτσω να πιω ρετσίνα με πέντε Αριανούς και να μου πει ο ένας ότι εγώ αγουστάρω το Μαρινάκι. Σου είπα μία μικρή περίπτωση. Δηλαδή. Μία μικρή περίπτωση που μας τύχει ο Ολυμπιακός με ένα χρόνο. Άστο το ξεκόλαρε, φίλε. Πώς θα το ξεκόλαρε, φίλε. Δεν ανέβηκα. Ξεκόλαρε, φίλε. Είναι άλλο αυτό που λες. Εσύ άλλο αυτό που λέω. Πώς σου λέω. Το βαθύ Πασόξου σου. Μα εδώ μιλάμε για ένα κοινό εχθρό τη Θεσσαλονίκη. Γιατί μου πει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει σπάξει τον Ηρακλή. Μην μου πεις ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει σφάξει παραδοσιακά και παλαιότερα τον Άρη. Τον Άρη τις περισσότερες φορές δεν έχει σφάξει. Δεδομένο. Άρα λοιπόν αυτός ο συγκεκριμένος κύριος, για τον ΠΑΟΚ δεν το λέω εννοείται, άρα αυτός ο συγκεκριμένος κύριος που αντιπροσωπεύει αυτό το σύλλογο, το ρυπαρό σύλλογο για πολλούς, είναι κοινός εχθρός της Θεσσαλονίκης. Ωραία.
Τελευταίο, Τάσο, δώσε μου. Πού είναι λοιπόν αυτό, πού είναι αυτό, το εισπράττει κανείς? Τι έγινε? Έλα, τι έγινε? Τι έγινε? Τον είχα, τον το εισπράττει κανείς αυτό, εδώ στην Θεσσαλονίκη, εκτός από τους παοξίδες. Έπεσε ο φίλος. Το δείχνει κανείς, το εξωτερικεύει προς τα έξω αυτό το πράγμα που λέω. Ποιος το εξωτερικεύει, ο Αριανός? Ποιος το εξωτερικεύει, ο Ερακλειδέας? Ωραία. Όχι. Να αναφερθώ λίγο, δεν ξέρω, τελείωσες? Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να αναφερθώ λίγο, γιατί μου έστειλε ο φίλος ο Ανδρέας, που λέει ότι δεν λέει... εγώ θυμάμαι που έλεγε για 12-15 η κυρία Σπανού. Μου στέλνει το τέτοιο, λέει Ισπανού αναφέρεται κυρίως η διετία, η κυρία Σπανού, συγγνώμη, την είπα λες και την ξέρουμε απ' έξω, 13 με 15, και μια πρόχειρη έρευνα βγάζει ένα σοκαριστικό αποτέλεσμα. Τη σεζόν 13-14 με 9 από τις 10 συγκεκριμένες στο πρωτάθλημα έλειπε η Κερκέρα. Ο Ολυμπιακός είχε 17 νίκες σε 18 παιχνίδια. 51 στους 54 βαθμούς και μόνο μια ήττα από τα Γιάννα την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Με τις υπόλοιπες 8 ομάδες ο Ολυμπιακός είχε 11 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Και συνολικά. Και μια ήττα με την Κέρκυρα πρέπει να έκανε. Ναι, δεν ξέρω. Τη σεζόν 14-15 πάλι με 9 από τις 10 ομάδες ο Άρης είχε πέσει. Ο Ολυμπιακός είχε 45 από τους 54 πιθανούς βαθμούς με τις περισσότερες απώλειες στις τελευταίες αγωνιστικές στα διάφορα παιχνίδια. Για την διετία 13-15 είναι αυτά που λέει η κυρία Σπανού, Δημήτρη. Εγώ σου έβαλα και το 12 μέσα. Γιατί είναι και μια χρονιά πριν πέσει ο Άρης, έτσι. Σου έβαλε και τη χρονιά που σώθηκε, πρώτη τελευταία αγωνιστική σώθηκε. Λοιπόν, Τάσο, επίλογο. Να ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσουμε και εγώ και εσύ όλο το ακροατήριο της εκπομπής μας για άλλο ένα βράδυ και του Λίμπερο. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τα διαλύματα, έτσι. Μην το συζητάς. Εντάξει. Εντάξει, τους ευχαριστούμε για την αγάπη και για τη στήριξη όλους αυτούς τους μήνες, κοντά δύο χρόνια. Θα τα πούμε πρώτα Θεός πάλι αύριο στις 9 εδώ, έτσι, με νέες κοντρίτσες, νέες διαμάχες, νέα θεματάκια. Εδώ θα είμαστε και εγώ και ο φίλος Μοζάκος για να κάνουμε έτσι μια όμορφη δίωρη ραδιοφωνική παρέα. Να μπείτε και εσείς στη φάση μας και οι παλαιότεροι ακροατές, αλλά και όσοι σήμερα είστε καινούργιοι ακροατές στο Λίμπερο και στην εκπομπή μας, εδώ σας καλούμε και σας προκαλούμε να μπαίνετε στη φάση μας καθημερινά εδώ 9 με 11 και όχι μόνο, γιατί όλες οι εκπομπές στον αγαπημένο μας σταθμό νομίζω ότι έχουν το δικό τους ύφος και τη δική τους επιτυχία. Άλλωστε ο σταθμός αποτελείται και απαρτίζεται από εξαιρετικά παιδιά. Ωραία, που δεν τάσο. Έχουν δώσει δικαίωμα στο παραμικρό. Καλό βράδυ σε όλους σας. Να σε τα λέμε καλά, αύριο. Φιλιά. Να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Και καλή ξεκούραση. Πριν ευχαριστήσω εγώ όμως τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόασή του για άλλη μια φορά και τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένη εκπομπή, να ευχαριστήσουμε και τη Μάζδα Μανατίδης που για ακόμα μια βραδιά ήταν βασικός υποστηρικτής εδώ του ραδιοφώνου και της εκπομπής. Μια Μάζδα Μανατίδης που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBSRX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μαστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάδη 205. Τηλέφωνο για πληροφορίες, ερωτήσεις 2310-924-931. Αύριο ξανά, ράδιο Μαρμίτα στις 9 η ώρα, πάντοτε στο Λίμπερο 107,4, πρώτο Θεός φυσικά, για όλους εσάς και όλους εμάς. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα και την παρέα του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Να πω την αλήθεια, χθες δεν άντεξα, 12 και κάτι έπεσα νωρίς για ύπνο. Προχθές γιατί το πήγε μέχρι 3.30-4 παρά. Χθες δεν ξέρω τι ώρα τέλειωσε ο Γιώργος. Πάντως η προτροπή δική μου είναι να μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 και από μένα σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.